είμαστε και εμεί εδώ, είμαστε καλησπέρα σε όλου. Εδώ είμαστε το πασχετικό δίωρο του Λίμπερ 107,4. Πάμε μέχρι και τι 10. Μπάσκετ City. 2 δίωρο δεν το λε, γιατί ο Ματζίκη μα έφαγε κανένα Αλλά οκ, okay, α πούμε ότι είμαστε μέσα στο, στο δίωρο μα εδώ. Είμαστε λοιπόν. Θα πάμε μέχρι και τι 10. Θα συζητήσουμε όλα τα δικά μα τα, τα, μπασκετικά. Ό,τι κινείται ε, στο, στο χώρο του μπάσκετ και γίνονται αρκετά και, και εκεί παραμένουμε στη σκιά όλων των γεγονότων που δυστυχώς γίνονται στην Αθήνα τις τελευταίες ημέρες ο αριθμός των νεκρών των αγνοωμένων όλο και, και μεγαλώνει και πραγματικά είναι κάτι που σε τόσο μεγάλο βαθμό είναι εντελώ πρωτόγνωρο και όσο βλέπουμε πλάνα σπίτια ανθρώπους που έχουν μείνει πίσω και προσπαθούν να να περισσώσουν ό,τι μπορούν τέλο πάντων. Ε, καταλαβαίνουμε το, το τι συνέβη το βράδυ τη Δευτέρα ουσιαστικά. Ε, τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε που βλέπουμε όλη τη καταστροφή που έχει μείνει πίσω. Ε, γιατί όσοι, όσοι δεν είναι εκεί για να το δουν με τα μάτια του και το βλέπουμε μέσα από τηλεόραση, τώρα σιγά σιγά καταλαβαίνουμε όλοι το πόσο μεγάλο είναι το μέγεθο αυτή τη καταστροφή και στο φυσικό περιβάλλον και σε ζωέ και σε περιουσίες και σε όλα, είναι κάτι ε, πραγματικά εντελώς πρωτόγνωρο σε τόσο μεγάλο βαθμό, έχει ξεπεράσει νομίζω και όλα εκείνα που είχαν γίνει τότε στην Ηλία το 2007, είναι κάτι πραγματικά φοβερό με, με νεκρούς, με αγνοούμενους, με, με περιουσίες μια κατάσταση πραγματικά πολύ, ε, πάρα 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 πολύ άσχημη λοιπόν εδώ είμαστε, ε, είπαμε θα, θα πούμε αρκετά μπασχετικά Σήμερα θα ασχοληθούμε και λίγο παραπάνω και με τον Ιρακλή που έχει την πρώτη, την πρώτη του κίνηση για την νέα σεζόν, 26 Ιουλίου, αργά λίγο, αλλά κάλιο αργά παρά ποτέ για τον Ιρακλή για τον που σήμερα ανακοίνωσε πέχη. Θα δούμε τι εστί ο Λιθανός που, που αποκτήθηκε, τι στοιχεία διαθέτει, θα τον ακούσουμε κιόλας λίγο να, να λέει πέντε πράγματα στο, έτσι, με, με αφορμή την, τη μεταγραφή του στον Ιρακλή, Μπορούμε να πούμε και για Άρ, να πούμε και για ΠΑΟΚ. Ε, γενικά για ό,τι άλλο ε, μπασκετικό ε, υπάρχει ε, Γενικά γίνονται κινήσεις Έχουμε πει και έχουμε αναφερθεί ότι Είμαστε πλέον στο διάστημα που ε, Οι ομάδες προχωράνε σε ανακοινώσεις ε, Είμαστε στο διάστημα που οι ομάδες ε, Τελειώνουν επαφές Και προχωράνε σε, σε ανακοινώσεις ε, Είναι κάπως έτσι η κατάσταση έτσι, Αρκετά ρόστερ είναι ακόμα ανοιχτά Και όταν λέμε αρκετά τα περισσότερα σχεδόν όλες οι ομάδες πλην των δύο ε, και οι κινήσεις που έχουν να κάνουν οι ανακοινώσει μάλλον που έχουν να κάνουν δεν είναι απλά συμπληρωματικές μιλάμε ότι οι περισσότεροι ε, ψάχνουν παίχτες ε, που θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο την επόμενη σεζόν ε, η ΑΕΚ ας πούμε πριν από λίγο η ΑΕΚ η οποία κινείται λίγο διαφορετικά φέτος και έχει το, το ενδιαφέρον του αυτό και όταν λέω διαφορετικά εννοώ ότι είναι ξεκάθαρο ότι από πέρσι και έχει ε, κινείται πιο, πιο λελογισμένα οικονομικά. Έτσι και προ τη πέρσι και αυτή την επιτυχία που είχε, προφανώ και, και φέτο ε, θα, θα, πάει πάλι στην ίδια λογική. Ναι, μεν θα δώσει κάποια χρήματα, αλλά δεν θα φύγει πολύ. Δεν θα πάει σε συμβόλαια τρελά. Ε, και εκείνη που έχει κάνει μέχρι τώρα και του Γιανόπουλου και του Γκρίφινγκ. Και τώρα σήμερα που ανακοίνωσε πριν από λίγο, λίγο πριν πούμε, τον, ε, τον 24χρονο Αμερικανό, τον Τάιλερ Ρόμπερσον, είναι στο, στο ίδιο μήκο κύματο. Ε, 2-3, forward center, απόφυτο του Σύρακιου, πέρσι στην G League. Ε, εντάξει, προφανώ και δεν είναι παίχτη των, των, 70 και 80 χιλιάρικων ο συγκεκριμένο, αλλά δεν είναι και παίχτη των 400. Έτσι. Ε, θα αναφερθούμε και, και, σε αυτό ένα δείγμα λίγο του πώ πώς κινείται η ΑΕΚ που είναι σε μια χρονιά διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί πέρσι πήγε πολύ ψηλά με την ε, κατάκτηση του Basketball Champions League και, ε, ε, και με την κατάκτηση του, του κυπέλου Ελλάδος. Οπότε ε, ε, αντιλαμβανόμαστε ότι φέτος να ξαναβάλει το πύχη τόσο ψηλά είναι πολύ δύσκολο και να τον ξαναπεράσει ε, και οι κινήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα είναι έτσι σε αυτό το, το πλαίσιο. Ε, απλά το αναφέρω και με αφορμή αυτή την, την ανακοίνωση που είχε σήμερα, του, πριν από λίγο δηλαδή, λίγο δηλαδή, πριν πούμε, του, του, Ρόμπερσον. Ε, ο Ηρακλής που είπαμε, η πρώτη του ανακοίνωση για την νέα σεζόν είναι ο Λιθουανός Ετβίνα Σέσκους. Ε, 23 ετών, είναι γκάρντ, είναι παίχτης που έχει παίξει μικρές εθνικές της, ε, της Λιθουανίας. Ε, και περιμένω το σταμάτη να, να μπει για να, για να, κάνουμε κουβέντα για την περσινή ομάδα γιατί το παλικάρι αυτό είχε την... Είχε τη δυνατότητα να, να παίξει πέρσι μαζί με, με αυτού που συζητούσαμε όλη τη χρονιά εδώ με το, το σταμάτη. Και αναφέρομαι στα, στα αδέλφια Μπολ, γιατί ήταν και γι αυτό στην, στην στη Βιτάουτα. Ε, είναι μια περίπτωση ενδιαφέρουσα ο συγκεκριμένο, ο, ο Σέσκου. Προφανώ και αποκτήθηκε για να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον Ακλή τη επόμενη σεζόν. Απλά ε, για τον Ηρακλή, περιμένουμε και άλλε κινήσει. αλήθεια τον έχει πάρει πολύ ο, ο χρόνο, τον Ηρακλή, τον ε, όσον αφορά ανακοινώσει. Γιατί και αρκετέ ομάδε εδώ και καιρό ε, έχουν κάνει κινήσει και ο Ηρακλή έχει μείνει πίσω. Ε, Προφανώ και ο Σέσκου θα είναι ο ξένο του για την επόμενη σεζόν ο οποίο ε, έρχεται για να, για να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ε, ε, και θα τον δούμε πώ θα, θα είναι. Οκ, okay, μπορεί κάποιοι να περιμένουν κάτι καλύτερο όσον αφορά όνομα και από αυτού του παίχτε που μπορεί να έρθουν στην Α2 και να, από μόνο του να μπορούν να συνεβάσουν κατηγορία. Αλλά και ο συγκεκριμένο έχει, έχει, ενδιαφέρον. Θα, θα, δούμε λίγο τα στατιστικά του ε, και το, το, τι έχει κάνει μέχρι τώρα στην καριέρα του. Ε, είναι η πρώτη κίνηση του Ρακλή. Αναμένονται και άλλε. Αναμένεται να γίνει μια κίνηση και με τον, τον Άγγελο τον Τσάμι, έναν έμπειρο παίχτη. Ε, πρέπει να τελειώσει. Ότι στο ματζούκι γι' αυτό. Νομίζω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η όλη, όλη... Λευτέρη Λευτέρης Χατζηγυριακή δεν έχει ανακοινωθεί για την επόμενη σεζόν. Δεν έχει ανακοινωθεί. Λειτου... Λειτουργεί ο Ηρακλής στη λογική ότι... Μένει. Οκ. Okay, είναι τυπικό. Εντάξει. Οκ. Okay. Ε... Θα τα πούμε και όλα αυτά για τον, για τον Σέσκου που είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση του Ηρακλή. Του ο Άρη προσπαθεί και το ψάχνει πολύ. Το, το ψάχνει πολύ. Ε... Θέλει να να κρατήσει τον Ποχορίδη και κάνει ξανά επαφέ. Ένα θέμα το οποίο ε, ίσω και να έχει σε σύριαλ. Αλλά όσο δεν, ε, όσο δεν τελειώνει και όσο τα ενδεχόμενα όλα είναι ανοιχτά, ε, δεν μπορεί να, να αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο για τον, ε, για τον Μποχωρίδη. Θα μα τα πει εδώ το Σταμάτη στην, στην, πορεία, γιατί σήμερα έχει και μια περίεργη εξέλιξη η όλη, η όλη υπόθεση. Ε, ο Πάοκ Αναφερθήκαμε και χθε, θα πούμε και σήμερα λίγο το πώ έχουν τα πράγματα. Ε, έχει λίγο την περίπτωση Αθηναίου σαν, σαν προτεραιότητα. Έχει την, ε, την περίπτωση Αθηναίου λίγο πιο, πιο ψηλά από όλε ε, και περιμένει ουσιαστικά ε, την εξέλιξή τη. Γιατί έχουμε αναφερθεί και άλλε φορέ για τον Πάοκ ότι το πώ εξελίξεται η μία υπόθεση έχει αντίκτυπο σε κάποια άλλη. Ε, αν τελειώσουμε τον Αθηναίου και τελειώσει και με έναν ακόμα Αμερικανό στην περιφέρεια, και δεν μιλάμε για έναν Αμερικανό συμπληρωματικό, μιλάμε για Αμερικανό ο οποίο θα είναι playmaker και θα έχει σημαντικό ρόλο, μένουν μετά και δύο κινήσει ε, για του ψιλού. Ε, θα αναφερθούμε σε όλα αυτά στην, ε, στην πορεία. Έχουμε να, να πούμε αρκετά. Ε, θα δούμε λίγο τι γίνεται, να δούμε τι γίνεται γενικά στην αγορά. Έχει αυτό το, το ενδιαφέρον γιατί ε, ε, αρκετέ ομάδε ανακοινώνουν Αμερικανού λίγο να δούμε το το που είναι, το που βρίσκονται. Ο Παναθηναϊκός και μια κίνηση που... που μου κάνει αρκετή εντύπωση για να μην Έστω και απλά για να συμπληρώνει το ρόστερ και αναφέρομαι στο σακελαρίο του, του Όπω ε, όπως και να το κάνουμε είναι, λίγο, είναι εντυπωσιακό το, το όλο θέμα. Ε, θα τα πούμε και αυτά, θα δούμε λίγο τι γίνεται γενικά στην, στην, αγορά, στην Ελλάδα, γιατί είπαμε, οι ομάδες κινούνται, ανακοινώνουν, προχωράνε σε, σε κινήσεις. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφοντα, θα πούμε έτσι περισσότερα και με τα ρεπορτάζ των δικών μα ομάδων και με ό,τι άλλο έτσι κινείται μπασκετικά. <μου> εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε μπασκετ City. Πάμε μέχρι και τι και τις 10. Έχει έρθει πραγματικά χήμαρο. Ε, τι λέτε, ρε. Λοιπόν, έχει έρθει χήμαρο στα μάτια μου, Λελή, πραγματικά στο, στο διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εμεί συνεχίζουμε. Πάμε μέχρι και τι 10. Τι γίνεται, Ρε φίλε. <στονίτρισμα> <στονίτρισμα> ναι, ρε, ση? Τι έκανε το φλαράκι μου, που κλείνει. Θα τον πάρει ο πλήφτης πάνω στην Ούνιξη. Βοηθώ, βοηθώ, βοηθώ. βοηθό, ναι, ναι. τέλος του μπάσκετ. Περίμενε το λίγο. Περίμενε λίγο. Περίμε, λίγο. Mm. Ναι, ναι, τον θέλει ο πλήφτης για συνεργάτη του στη, στην, Ούνιξη. Διαβάζω δεν ένα ρεπορτάζ. Τώρα κατά πόσο ισχύει δεν ξέρω, αλλά... Γιατί κάπου είχα διαβάσει το όνομά του ότι... Το σαγόν λίγο μου είπε στην αρχή ό, ότι μιλάμε για παίχτη mm. και λέω εντάξει, οκ, okay, είπαμε ρε παιδιά. Ναι, das. αλλά. Κάποιο διαβάσει κάτι για τον Ερακλή. Mm -hmm. Ανακοίνωσε πέρσι σήμερα, βέβαια. Ναι, ναι, θα, γεδροφή. θα, πούμε γι' αυτόν τώρα. Θα πούμε για αυτόν. Ε, είχε πάρει το αυτοί μου ότι μπορεί να, να ανέβει εδώ για τον Ερακλή. Έτσι, αλλά. Mm. Ξαντ... Κοιτάξτε, ότι ο πρίφτη θα έπαιρνε τον. Τώρα είχε που ακούω είναι το λαπτό που βάζω εδώ, να ξέρω πώ. <laughs> ε, <laughs> ναι. ε, ότι ο πρίφτη θα συνεργαζόταν με το Σίμψακ μετά Αφού ο θα σταματούσε τον μπάσκετ, αυτό είναι, ήταν. Ναι. την Τι απλά πέναλτι. Ε, ναι, όπω για να το κάνουμε, ναι, ήταν αναμενόμενο. Ναι. Μαζί. ναι. Έτσι. Mm -hmm. ε, ήταν αναμενόμενο. Έτσι, γιατί το έχουν μια ιδιαίτερη σχέση δυο του. Τον εμπιστεύεται, ο το πριν σε πάρα πολλά θέματα και αγωνιστικά και μπασκετικά και ε, νομίζω ότι και ο Σίμψακ επίση το ίδιο. Ε, και ο Σίμψακ έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να φύγει από τον μπάσκετ, δηλαδή δεν θέλει να μείνει στον χώρο του μπάσκετ γενικά. Και πώ θα μείνει, άμα μόνο από θέμα έτσι, να μπλέξει με την προπονητική. Ναι. Ε, θα είναι ένα καλό σχολείο, θεωρώ, για το Σίμψακ στην αρχή. Όλοι κάπω έτσι ξεκινάνε. Έτσι και σε και καλό τι... επίπεδο, ε. Και σε με καλό επίπεδο. επίπεδο και με έναν προπονητή που σε ξέρει, δηλαδή δεν είναι κάποιο. Εντάξει, να πα να σε φέρει κάποιο να πα εκεί να ξεκινήσει. Είναι και προπονητή που ξέρει και θα σε βάλει σιγά-σιγά στην όλη διαδικασία. Ναι. Εντάξει, αν γίνει θα έχει ιδιαίτερο ναι, ενδιαφέρον. Για είναι κάτι... ε, ενδιαφέρον. Κάτι... Γενικά ο Σίμτσα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον τύπο, ρε φίλε. Είναι... είναι ένα παιδί πολύ έτσι. ωραίο, χαβαλέ, μπασκετικό. Δηλαδή είναι, είναι άνθρωπο που μιλά μαζί του και έχει να πει πέντε πράγματα. Δεν είναι είναι Όχι, πολύ δε, ενδιαφέρον είναι... σε περίπτωση είναι... ανθρώπου. Έτσι είναι σκεπτόμενο παιδί, έχει πολλά να πει γενικά. Έτσι. Ε... Τώρα θα το, τα τα παρακολουθούμε το θέμα για να τον έχουμε εδώ κάποια στιγμή στην εκπομπή έτσι, για να μας μιλήσει για αυτό το νέο ξεκίνημα έτσι πως φαίνεται στην, στην του καριέρα γενικά έτσι, γιατί ναι, Τώρα είναι... αναφέραμε ένα ρεπορτάζ θα δούμε κατά πόσο ισχύει απλά το είδαμε γραμμένο και ναι. λοιπόν, μου έκανε εντύπωση σου λέω γιατί βάζω το τίτλο και λέω μα για παίχτη λέω εντάξει Τέλος πάνω κάπως έχουν τα πράγματα για τον, για τον Συντζάκ, είναι πιθανό λοιπόν να ακολουθήσει το πρίφτη σε νέο πόστο στην, στην, στην καριέρα του. Λοιπόν, Ερακλή ανακοίνωσε παίχτη σήμερα, είναι η πρώτη του μεταγραφή. Θα κάνουμε λίγο ξεχωριστή αναφορά γιατί ο Ερακλή μέχρι τώρα έπρεπε να φτάσουμε 26 Ιουλίου για να ανακοινώσει παίχτη. Πιθανολογώ ότι από τη στιγμή που έγινε η πρώτη ανακοίνωση θα γίνουν και άλλε από εδώ και πέρα. Έτσι κι αλλιώ δεν έχει πάρα πολύ χρόνο ο Ερακλή πλέον. Έτσι είναι περίπου ένα μήνα πριν να ξεκινήσουν οι υποχρεώσει των ομάδων γιατί σχεδόν όλε κάπου εκεί θα μαζευτούν. Μετά το 15 Άβου, 19, 20, κάπου εκεί. Αν καλά, 20 είναι Δευτέρα και τότε ουσιαστικά είναι που μαζεύονται όλε οι, οι ομάδε και τι Α2 φυσικά. Ο Ξερακλέα έχει μείνει πίσω. Ε, έχει χάσει ε, στόχου, είτε πιθανού είτε πιο χειροπιαστού, που έχουν καταλήξει αλλού. Ε, αλλά σε κάθε περίπτωση ε, θα προσπαθήσει να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερη ομάδα, έστω και, ναι. και τώρα. Άργησε πολύ ο Ξερακλέα προηγουμένω. Δηλαδή, ναι. Το θέμα του Ματαλών. Ε, Όλοι το δίναν τελειωμένο στον Ανακλείο. ότι περίμεναν τον Αγγλέ τον και τελικά ο Ματαλό πήγε στο Ισραήλ. Έτσι mm -hmm. με ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Mm -hmm. Δεν ξέρω δηλαδή ότι αν μπορούσε και ο Ανακλεί να φτάσει σε τέτοια επίπεδα οικονομικά. Δεν νομίζω να μπορούσε. Ε, πήρε ένα λιθουανό που τα reports γενικά μιλάνε για ένα πολύ καλό παίκτη. Έναν mm -hmm. καλό παίκτη ο οποίο ε, είναι και εξελίξιμο, δηλαδή έχει πολλά περιθώρια. Ε, είναι μια κίνηση καλή. Και αυτό που έλεγα στο, στο Γιώργο πριν έξω το, το εκεί, που, γιατί βλέπουμε λίγο βίντεο, ξέρει το βίντεο, εγώ τα βλέπω για να, να δούμε λίγο τι χαρακτηριστικά έχει ρε παιδί μου. Δεν θα αν ναι. να είναι καλό παίχτη ή όχι. Απλά να δει πώ σουτάρει, τι βηματάκια κάνει, τι θέση του αρέσει να παίζει και όλα αυτά. Πόσε από πού του αρέσει πόσα όλα αυτά. Και αυτό που του είπατε, καταρχά μιλάμε για Λιθουανό. Ο Λιθουανό για να είναι αμπάσκετο δεν υπάρχει. Δεν Βέβαια, εντάξει, να βάζει του άλλα στι φωνέ τη Πάτα. Πάει από τη διάβασα. Γενικά, εντάξει τώρα. Ε, με ξέπεζε στην ε, ξέσχη η ομάδα. Φυσικά και ξέρω. Λαμέλο Ντιάτζελο. Δηλαδή τώρα όταν έχει συμπέκτε Λαμέλο και Ντιάτζελο Μπολ, μπορεί να μείνει σε παιχταρά. Ναι. Δηλαδή, ναι, έμαθε αυτό... δίπλα σου μεγάλου. Λέγαμε με τον Γιώργο έξω πριν, α πούμε, μου λέει Πέρσι είχε 10 πόντου και του λέω Ωρεσί. Πέρσι 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 και μετά πήγε εκεί πέρα Φίλε, λαμέλο, όλο, το, ναι, τσίρκο και αυτοί όλοι οι άλλοι πρέπει να κουμπούσαν μπάλα. Λε να έρθει κανένα λαμέλο εδώ στο Ιρακλή, να του φέρει ένα τίποτα κολλητή. Να, άνοιξε διαβλό. Φίλε, εγώ το έχω ξαναπεί και όσο και να. Γιατί συζήτησαμε κάποιε φορέ και στην Ελλάδα δεν γίνονται αυτά. Παιδιά, αν θέλετε να σωθούν οι ομάδε οικονομικά, οι ομάδε οι οποίε είναι καταχρεωμένε, κάποιε έτσι κατεστραμμένε, πα φέρνει λαμέλο. Γιατί όχι, το Διάντζελο, γιατί το μέλλον νομίζω ε, θα πάει κάπου αλλού Πα φέρνει ένα ντιάτζελο. Εδώ κάνει δικό του πρωτάθλημα Ο Μπαμπά ba Μπολ <laughs> Το JBL νομίζω Κάτι Junior's Ball Δηλαδή η εταιρεία του κάνει δικό του πρωτάθλημα Στην Αμερική αυτή τη στιγμή Είναι το Big 3 που παίζουν Οι παγιοί αυτό το σε καλά και καλά street Το πέτυχα λίγο. Είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό το και... πέτυχα λίγο με τέτοιο. Με... Πώ το λέγανε εκείνο που είχε φέρει ο Πάοκρεση. Ναι. Και, να... με, και τον... δεν υπέγραψε τον. Α... Άρα, τον MBA. τον NBA. Το Μαγκέτι. Το Μαγκέτι. Το μαγκέτι. Κοίτα, ε, μαγκέτι. Ε, και προσπαθώ να έχω μια επικοινωνία εκεί με αυτή την εταιρεία. Μήπω λοιπόν, έχουμε κάποια έκπληξη εδώ στον κόσμο. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο ομολογουμένω. Γιατί είναι ένα project το οποίο το, καταρχήν το έχει ξεκινήσει ο Ice Cube, ο γνωστό rapper. Mm -hmm. ε, έχουν ρίξει πάρα πολλά λεφτά πάνω, το στηρίζει και το NBA και γενικά γίνεται ένα χαμό. Ε, το κάνουν σε φάση πλέον δεν έχει ξεφύγει λίγο το θέμα εκεί. Γιατί καταρχήν, α πούμε, έχει ξύλο. Ναι, ο ναι, ο ναι, ναι, ο ναι. ναι. με τον ε, Πλακώδη και με τον, ε, Με τον Μακάντ. Ναι. Ο, World Peace, ο Ron κατά παλιότερο. Αποκλείται e, να metal, metal με κάποιον World Peace, όχι, σούταρε την μπάλα μέσα στο α. γήπεδο. Την έδωσε ένα <laughs> κλοτσέδι και έβγαινε μπάλα πάνω στην οροφή. <laughs> και τον αποβάλαν. Έχει πολλά άλλα δηλαδή εκεί πέρα που νομίζω τα προκαλούν και αυτοί γιατί θέλουν να τραβήξουν τον κόσμο. Ναι. Ε, τώρα κλείνοντα έτσι αυτό, απλά να πω ότι οι Μπόλ έχουν και δικό του πρωτάθλημα εκεί. Αλλά ξαναλέω ότι η Βητάουτα σε αυτή η ομάδα εκεί που ήταν ο Περτσούρακλι ο καινούριο, έτσι, ξεπλήρωσε όλα τα χρέη δεκαετία με δύο μήνε που ήταν αυτή εκεί η Μπόλ. Έτσι, δύο χρέη δεκαετία ξεπλήρωσε με του Μπόλ. Πίστωρα, εντάξει, θα μου πει τώρα εντάξει τι έρθει να γίνει ο Πάο και ο Άρη ο Ηράκλειο έτσι. Αν είναι σε ένα χρόνο, ρε παιδιά, να βγάλει 6 εκατομμύρια και να έχει μια ομάδα αξιοπρεπή, δεν θα γίνει ε, τσίρκο, θα έχει μια ομάδα αξιοπρεπή. Να έχει μια γαρά ναι. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, τι στόχου μπορεί να έχει. Αν να βγάλω 5 εκατομμύρια, γιατί κάθε ομάδα που θα μεταδίδεται live από το Facebook θα έχει ε, 800.000 800, 800, προβολές προβολέ εκείνη την ώρα και θα πέφτουν οι διαφημίσει από τι εταιρείε Έλα κάτσε να μου πεις εσύ μετά ότι έχω άδικο. Θα μας τα πει ο Σέσκους αυτά. Θα, θα μας τα πει τώρα που, που έρχεται. Ε, δεν μπορεί. Θα έχει να πει αρκετά από την εμπειρία αυτή την τη περσινή. Με, τους, ε, με, την οικογένεια Μπολ μάλλον. Δεν λέω μόνο για τους παίχτες. Μιλάμε και για τον μπαμπά μέσα γιατί το πιο δυνατό, το πιο δυνατό όνομα για μένα είναι ο μπαμπά. Σε όλη την οικογένεια. Ναι, εντάξει. Ε, παρότι και όχι, η γη. Λοιπόν, ο Σέσκου πέρσι ήταν στην, στη στη Βιτάουτας. Ε, έχει περάσει στο παρελθόν, έχει βρεθεί και στο ρόστερ της, της Βενέτσια εντάξει με μικρό ρόλο τότε έχει πάει και στην Εστονία στην, στην Πέρλα εκεί που έκανε την καλύτερη του χρονιά ουσιαστικά που είχε 15,3 πόντους ε, όρο φέτος είχε σχεδόν 11, 10,8 2,5 ασίς, 3,2 rebound νομίζω είναι όχι νομίζω, είναι παίξη που παίζει εκεί στο, στο 2 δεν, δεν τον λες άσο ε, είναι κυρίως 2 και πιο και λιγότερο έτσι άσος ε, από ότι έτσι είδαμε έτσι και εγώ λίγο βλέποντας κάποια στοιχεία το, το, σουτάκι μετά από τρίπλα το δουλεύει πολύ ε, και, και, το έχει. Ε, γενικά είναι ένα παίκτη που. Εντάξει, ο Ρακλής τον φέρνει για πρωταγωνιστή, έτσι όπω καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, ε, τον φέρνει για να έχει ρόλο πρωταγωνιστή, τον φέρνει για να, πάρει επιθέσει, για να πάρει, πάρει αποφάσει, για να πάρει ευθύνη. Την προσπάθεια που θα κάνει ο Ρακλής, με όποιο ρόστερ κάνει πλέον, ε, για να διεκδικήσει την άνοδο στην, ε, στην Α1. Οκ, ε, okay, συνήθω τα τελευταία χρόνια ειδικά που υπάρχει δυνατότητα για Αμερικανό ε, στην Α2 ε, όσες ομάδες διαθέτουν τα χρήματα ε, πάνε έτσι σε κάποιους παίκτες που έχουν πιο μεγάλη εμπειρία ας πούμε το περιστέρι πέσει για τον, ε, τον, τον, Κλάρκ ο οποίο παρέμεινε κιόλα νομίζω για την, για την Α1. Ναι, πήγε στην ε, Γαλλία, έπαιξε λίγου ε, εκεί στο τέλο, μόλι τέλο το περιστέρι και ξαναγύρισε. Ναι. Ε, ε, ο Ερακλή τώρα 26 Ιουλίου, όπω λέγαμε και πριν, κάνει κινήσεις. Έτσι έχει μείνει πίσω. προέκυψε η συγκεκριμένη περίπτωση του, του, Λιθουανού, του, του Σέσκους. την προχώρησε και εντάξει, θα, έχει, θα έχει ενδιαφέρον να τον, να τον δούμε. Έτσι, γιατί είναι ένα παίχτης που δεν είναι ας πούμε Κλάρκ που ήξερε πάνω κάτω ότι είναι ένα σκόρερ Αμερικανός που okay, μπορεί να μην είναι η υγεία του όπως ήταν παλιά και τα πόδια του αλλά στο περιθέριο έδωσε πάρα πολλά. Να δούμε αν ο Σέσκου μπορεί να κάνει κάτι, κάτι ανάλογο. Έτσι, και ο Ιεράκλης από εδώ και πέρα να κάνει και άλλες κινήσεις. Ε, κινήσεις όχι απλά ε, κερα, ε, πινελιές, κινήσεις για να γεμίσει το ρόστερ του, έτσι, γιατί αυτή ναι, τη στιγμή που έχει, μιλάμε έχει το καλαϊτζίδι και το σέσκους, αυτό έχει είναι. Πίσω, ναι, έχει ναι. πίσω. Ε, και έχει και προπονητή με ένα, αλλά ακόμα ε, δεν είναι τσεκαρισμένο 100% του ελευθέσχας για Είναι τυπικό το θέμα, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί η συμφωνία. είναι, για το είναι τυπικό, ζων. αλλά okay. Όχι... Ναι, ακριβώ δεν έχει ανακοινωθεί. Ναι. Στάσεις, δηλαδή έχει διάφορα ναι. μέτωπα ανοιχτά μπορεί ξαφνικά μέσα σε μια μέρα δύο να τα τελειώσει. Ωραία. Σήμερα προχώρησε στην ανακοίνωση του, του Σέσκου και να δούμε ποιε είναι οι επόμενε κινήσει του. Έτσι, αναφέραμε την περίπτωση του, του Άγγελου του Τσάμενου, τη πολύ έμπειρου παίχτη που τον, τον τσεκάρει ο Ερακλή. βλέπω ότι θέλει και τον, Νίκο του Παπα-Νικολάου, ένα παίχτη επίση με έτσι πολλά. Πολλέ εικόνε από, 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 την κατηγορία, κυρίω στην Α2. Έχει παίξει και στην Α1 παλιότερα. Ε, νομίζω ότι στον στο χολαργό. Νομίζω. νομίζω. Ναι, νομίζω. Ναι. ο Ερακλή είναι αλήθεια ότι πρέπει να βιαστεί πλέον έτσι. Ναι, δηλαδή, πλέον δεν αυτοί, έχει. Αυτή η καθυστέρηση, ναι. η οποία από ό,τι φάνηκε τελικά και από ό,τι λέγει και οι συνάδελφοι στο ρεπορτάζ του Ερακλή, προέρχεται από κάποια θέματα επαγγελματική φύση που αντιμετώπιζε ο κ. Δρακόπλου στη δουλειά του και mm -hmm. ε, όπω ήταν λογικό έπρεπε να ασχοληθεί με αυτά έτσι, γιατί μέσα από αυτά τροφοδοτεί τον Ερακλή. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Mm -hmm. ε, από τη στιγμή που φαίνεται ότι έχει λύσει αυτά τα θέματα τώρα και μπορεί, πρέπει να τρέξει ο Ράκλης, Γιατί χάθηκε πολύτιμο χρόνο. Ε, είδαμε ότι πολλοί παίκτε από την Α2 ε, βρέθηκαν σε ομάδε Α1 που έτσι έχουν λίγο ένα πιο χαμηλό μπάτζετ. γενικά δηλαδή και το, η, δεξάμενη, το δεξαμενή το παίκτων τη Α2 δεν έχει και πάρα πολλέ επιλογέ. Βέβαια, ναι. πολλοί παίκτε όπω είπε και εσύ, κάποια ονόματα περιμένουν τον Ηρακλή γιατί ξέρουν ε, ότι εντάξει είναι ο Ρακλής, είναι καλοπληρωτή. Έτσι Αυτά που δεν είναι λοιπόν, η ομάδα, δεν ισχύει κανένα ανάλογο όπω το παρελθόν. Το παρελθόν. Mm -hmm. Οπότε πολλοί ε, σκέφτονται να ε, περιμένουν να, να γίνεται. Και σε ό,τι φάση και να είναι ο Ρακλής όσο αργά και να κάνει το ρόστερ του, ο στόχος του είναι δεδομένος, Αυτό δεν, δε, δεν αλλάζει. Ο Ρακλής πάει για να ανέβει. Δεν, yeah, 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 δεν δε, έχει πώς. να κάνει. Δηλαδή yeah. ο στόχο ξεκινάει. Τώρα το πώ μπορεί να προκύψει, να προκύψει μέσα σε ζώνη η χρονιά είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά και αργά να το κάνει το ρόστερ, που τώρα θα το κάνει αργά όπω και να έχει. Ε, ο στόχο του είναι δεδομένο. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο πέρα από την, πέρα από την άνοδο. Ε, και θα δούμε ποιε θα είναι οι επόμενε κινήσει μέσα από την, από την ελληνική αγορά. Οκ, okay. δεν είναι η αγορά όπω ήταν τον Ιούνιο, να το πω έτσι, που είχε προφανώ και περισσότερε επιλογέ. Ε, αλλά τώρα, εδώ που είναι ο Ηρακλή, προφανώ θα κάνει και κάποιε κινήσει με το ρόστο τη περσινή. Δηλαδή, από όσο ξέρω και εγώ, και ο κόσμο ο Καρούδη είναι να μείνει στον Ηρακλή. Ουσιαστικά, ε, έχει υπάρξει συμφωνία. Ε, Κάποιο που είναι να κρατήσει από, από το περσινό ρόστερ και τι κινήσει που έχει να κάνει ε, από εκεί και πέρα για να συμπληρώσει έτσι το ρόστερ το του και να, να δει το που θα είναι από πλευρά χαρακτηριστικών κυρίω. Απλά σήμερα μένουμε λίγο παραπάνω γιατί περιμέναμε τόσο καιρό και να γίνει τώρα racklift σήμερα. Έτσι. Ε, θα δούμε αν τι επόμενε ημέρε θα έχει περισσότερε ανακοινώσει και σιγά σιγά θα σχηματοποιηθεί το ρόστερ το του. Ε, είπαμε ότι πέρσι στην, στην, στη Βιτάουτα ο, ο Σέσκου. Ε, είχε 10,8 πόντου. Ε, μια καλή βέβαια. Η Βιτάουτα ήταν μια ομάδα που είπαμε ότι από ένα σημείο και μετά. Ε, δεν, ε, ο ρόλο της ήταν διεκπαιρεωτικό. Ναι, ήταν έτσι, έτσι, χρονιά, ακριβώς. δεν είχε στόχου. Ναι, ήρθαν μετά πήγανε και μπολ, η οικογένεια ναι, και εντάξει, κάπου έγινε, χάθηκε λίγο, το. Ναι, τώρα με κάτι άντε 19 τη Αλγύρη και δίνανε 110-50. Ναι. Εντάξει, ήταν πιο πολύ σοου μετά το. Η όλη διαδικασία δηλαδή και τα, τα στατιστικά του, ας πούμε, σε έναν βαθμό μπορεί να τα πει και πλασματικά με την αρνητική ναι. έννοια, ναι. γιατί τα τελευταία παιχνίδια δεν τα έπαιξε. Ναι. έτσι, Και νομίζω ότι δεν παίξαν και πλέον αυτή. Δηλαδή, ε, αποσυρθήκαν γενικά από την όλη διαδικασία στο τέλο. Γιατί ήταν η έπρεπε να παίξουν αυτά τα παιχνίδια τα περίεργα τη ε, επίδειξη, α πούμε, που παίζανε με διάφορε περίεργε ομάδε. Mm -hmm και κερδίζα, δεν θυμάσαι τότε που τα σχολιάζαμε. Ναι, ετσι ναι. έτσι κερδίζα κάτι 110-50, εγώ. Έβαζε ένα ο Λαμέλο 30, ο Λεάντζελο 40. Έτσι. Η άλλη ήταν διακοσμητική μέσα στο... Η άλλη ήταν ε, διακοσμητική απλά δίνα τις, τις μπάλες ας πούμε στο... Ε, καλά εδώ ο, 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 έβαλε σε ένα μάστης με 100 πόντους. 90 έβαλε. Ναι, κάπου τόσο είχε βάλει. Τώρα τελευταία πρόσφατα. Με κάτι Κινέζου τώρα που ήταν κάτι παιδάκια. Δεν ναι, βλέπω τι φωτογραφίε. Κάτι παιδάκια ήταν. Δηλαδή εντάξει τώρα. Έβαλε 100 πόντου ο άλλο. Και βέβαια δεν τον πήρε κανεί στα τραφική ζωή. Τον πάρει στα τραφική δηλαδή, Ό,τι και να βάλει στα τραφική δεν παίρνει άνθρωπο. άμα δεν είσαι καλό, δεν πάει να βάλει 200 πόντου. Εντάξει. Δεν ξέρει ούτε έτσι ομάδε. Λοιπόν. εντάξει, αυτά όσον αφορά τον Ανακλή, νομίζω ότι. Θα γίνουν κινήσεις στον Ερακλή, έτσι ομολογουμένως. Δεν πρόκειται δηλαδή να ε, μείνει έτσι η ομάδα. Ε, υπάρχουν πολλοί παίκτες είπα που περιμένουν. Υπάρχουν πολλοί ε, που αναμένουν τις εξελίξεις και την επόμενη μέρα του κ. Δρακόπουλου. Να δουν τι θα πει και αυτός. Ε, σίγουρα με την ανακοίνωση, με την, ε, ε, μάλλον με την ανακοίνωση του προπονητή θα κλείσει και εκεί ένα κομμάτι το οποίο όπως είπαμε είναι τυπικό έτσι δηλαδή ο κ. Δραγόπουλος πάρα πολλές φορές έχει πει ότι προπονητή έχουμε και είναι ο λευθέρος έτσι. Ε, υπάρχει αγωνία στον κόσμο του Ρακλή, ομολογουμένος, γιατί βλέπει άλλες ομάδες να ενισχύονται. Ε, βασικός αντίπαλος, σύμφωνα με τα όσα λέγονται και τα όσα βλέπουμε, είναι ο Ιωνικός Νικέας. Είναι και με το ρόστρο που έχει κάνει. Ναι. ναι, είναι και ο κ. Τσάπας εκεί, ο οποίος έχει στο παρελθόν έτσι, καλό ιστορικό με τη λογική ότι ήταν στο φάρο, ανέβηκε ο φάρος, έτσι όλα αυτά ε, δεν ξέρω αν κάποια άλλη ομάδα βγει. Εντάξει, Πάτρα, λογικά και αυτή θα είναι δυνατή. Ε, αν θα βγει κάποια άλλη ομάδα από την ε, α η οποία να μπει στην όλη διαδικασία τη Ανώδου. Νομίζω όμω αυτό που είπε πολύ σωστό, ότι ο Ερακλή ξεκινάει δυστυχώ ε, πάλι με τον ε, ορισμό φαβορή για την Ανώδου. Ναι, αυτό έτσι. Δεν, έτσι. Δεν, δεν, δεν αλλάζει. Ό,τι και να είναι, ο Ερακλή έτσι παίζει. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει, αυτό. αυτό είναι. Ε, πραγματικά δεν αλλάζει αυτό. Έτσι είναι. Αυτό το βάρο κουβαλάει η ομάδα. Γενικά θα δούμε ένα διαφορετικό πιστεύω ο σε πολλά πράγματα. Mm -hmm. Έτσι. Ε, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω ότι και η κίνηση αυτή με τον Λιθανό οδοδεύει προ αυτή την κατεύθυνση. Τι, του διαφορετικού σχήματο και λογική τη ομάδα. Mm -hmm. Έτσι. Σε σχέση δηλαδή με του προηγούμενου ξένου που να κλείσουμε Πέρσι πριν το Ουάσιγκτον. Μέσα σε ζών. Εντάξει, μέσα σε πολύ... Δεν νομίζω θα έχει ανάλογο ρόσταρ με, με πέρσι ο Εράκλειο. Δηλαδή πέρσι ο Ρακλής πήγε πολύ σε. Σε μεγάλο ηλικία παίχτε, έμπειρο και όλα αυτά που δηλαδή δεν του βγήκε. Εντάξει, δεν του, δεν, του... Δεν, του βγήκε, μόνο, δεν του βγήκε. Όχι μόνο γιατί δεν ανέβηκε, δεν του βγήκε γιατί δεν έπαιξε καλά στο, στο μεγαλύτερο κομμάτι τη ζωή. Απλά τώρα είναι λίγο σε μια φάση αναγκαία γιατί τώρα δεν έχει πάρα πολλέ επιλογέ. Δηλαδή δεν είναι Ιούνιο να πει ότι διαλέγω και παίρνω. Τώρα πιο πολύ παίρνει αυτό που έχει μείνει ή αυτό που δεν έχει πάει αλλού. Κάπω έτσι έχει φάσει για τον, τον Ρακλή. Λοιπόν. Ε, ξεκινήσαμε λίγο με τον, με τον Ρεακλή γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε καιρό να αναφερθούμε και με αφορμή τη την μεταγραφή του Λουθανού σήμερα ε, μείναμε λίγο παραπάνω. Φτάσαμε 9, πάμε στο, στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο ε, να πάμε λίγο και στα ρεπορτάζ των, ε, του Άρη, του Πάου και ό,τι άλλο υπάρχει επασχετικό. Εδώ είμαστε επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα, μπάσκετ πάμε μέχρι και τις, ε, τις 10.00. Ε, ξεκινήσαμε λίγο με τα, με του που είχε την ανακοίνωση του, του Λουθανού. Του, εν τω μεταξύ, τα μου έρχεται όλη την ώρα για κάποιο λόγο. Ε, μου είχε κολλήσει ο, το όνομα του, του συγκεκριμένου. Τέλο πάντων. Ε, πάμε λίγο και στα, στα δικά μα. Τι γίνεται με τον Ποχώρη, ρε φιλέ. <laughs> δηλαδή, θα το, <laughs> κάθε εβδομάδα <laughs> θα βγαίνει κάτι. Ε, επαφή, συνάντηση ξανά. Ε, τελευταία προσπάθεια. Όχι, δεν είναι τελευταία προσπάθεια. Είναι μια κατάσταση δηλαδή. Συνεχώμενε. είναι ένα θέμα το οποίο κάποιοι λένε ότι μπορεί να καταλήξει θετικά. Κάποιοι θεωρούν ότι ε, απλά υπήρχε λίγο μια αλλαγή και γι' αυτό γίνονται. Καταρχήν να πούμε ότι από την αρχή από σήμερα το πρωί υπήρχε μια γεννητοποίηση γιατί, γιατί η ΚΑΕ ενημέρωσε ότι θα βγει μια ανακοίνωση. Mm -hmm. Η ανακοίνωση ήταν για τον Ποχορίδη και ανέβηκε η στο, στο, στο site τη ΚΑΕ. Στάθηκε βέβαια στα δικά μα τα mail ε, το link. Mm -hmm. ε, η ανακοίνωση ήταν για τον Ποχορήδη και τον ευχαριστήσουν ουσιαστικά για την παρουσία του στον Άρη. Του ευχόταν καλή επιτυχία, Ε, εγώ, στο επάνευμα και τα σχετικά. Έτσι, ε, με το θέμα Ποχορήδη να έχει τελειώσει ουσιαστικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Μετά από λίγο, ενημερωθήκαμε από την Καϊάρη ότι να μην την ανεβάσουμε την ανακοίνωση. Ε, Καθώ ήταν όλο το Θεό, όλη η ανακοίνωση ήταν άκυρη. Έτσι, mm -hmm. αυτό προέκυψε μετά από κάποιε επαφέ νέε που γίναν ανάμεσα στι δύο πλευρέ. Ε, που ουσιαστικά δώσαν ζωή και πάλι στο θέμα του Μποχορίδη. Ε, βέβαια, ακόμα που είχε χθε ότι. Γιατί ίσως να υπάρχει συνάντηση και με το Μαγκή το θέμα με τη λογική ότι ε, ο Άρης πλησίασε το Μαγκή τι τελευταίε μέρες, όταν φάνηκε ότι το θέμα Μποχορίδη δείχνει να ε, βγαίνει εκτό. Και εγώ ανέφερα και χθε ότι υπάρχει μια λογική ίσω ότι ο Άρης μπορεί να πάρει κάποια λεφτά από εκεί, από αυτά που έδινε στον Πογδίδη, να τα δώσει στο Μαγκή. Ο Μαγκή που έριξε το συμβόλαιο και από ό,τι λένε πληροφορίε είναι για κοντά συμφωνία οριστική με τον Άρη. Mm -hmm. Ε, ίσως να έπαιξε και αυτό το ρόλο του, δηλαδή να, ο Άρη από τη στιγμή που δεν υπάρχει θέμα Ποχορίδη, κάποια λεφτά που ήταν να τα δώσει στον Ποχορίδη να τα δώσει στο Μαγκή και να ψάξει να βρει ένα Αμερικανό κοντό με λιγότερα χρήματα. Ε, Προέκυψε λοιπόν σήμερα αυτό με τον Ποχορίδη. Οι πληροφορίε αναφέρουν ότι μέχρι αύριο θα έχει τελειώσει το θέμα οριστικά είτε θετικά είτε Το γεγονό αυτό ότι ξανα, στο το θέμα στον Άρη το θεωρούν καλό στοιχείο με την λογική ότι ο Μποχωρίδη πλέον βλέπει τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Μπαίνει και το συνέστημα στην όλη διαδικασία ε, και ε, αυτό θα περιμένουν στον Άρη το αργήσει θετικά. Δηλαδή ότι και ο Μποχωρίδη θα παραμείνει στην ομάδα. Ε, δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή αν ε, υπάρχουν πιθανότητε περισσότερε ή λιγότερε για τον Πογορίδη. Εγώ ξαναλέω από χθε ότι το θεωρώ 50-50 σε οποιαδήποτε κατάσταση ε, και να είναι το θέμα. Ε, Πάντω είναι γεγονό από τη στιγμή που πάρθηκε πίσω η ανακοίνωση ότι ξαναρχίζει να συζητήσει. Είναι, αυτό γεγονό είναι ότι είναι καλό. Έτσι, το ότι μπήκε σε μια δικασία συζητήσεων. Τώρα, αν θα πάνε στο θετικό, αν θα πάνε στο αρνητικό, αυτό θα φανεί νομίζω μέχρι αύριο. Ξέρει πώ τη βλέπω την περίπτωση που εγώ απ' έξω? Ε, θέλει ο ένας, θέλει και ο άλλος, δηλαδή και ο Άρης το θέλει τον Ναι. Πιστεύω ότι και ο Ποχωρίδης θέλει να μείνει στον Άρη. Αν ε, δεν ήθελε οι κουβέντες θα είχαν σταματήσει εδώ ναι, και καιρό. Πιστεύω ότι ως ένα βαθμό, ναι, φυσικά θέλει και ο Ποχωρίδης να μείνει. Ε, απλά το κομμάτι το οικονομικό, ε, ψάχνετε να βρεθεί μια φόρμουλα να, για να υπάρξει συμφωνία σε αυτό. Κοιτάξτε, ναι, συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι πέρα από το οικονομικό του καθαρά, δηλαδή τι χρήματα θα πάρω από χώρι mm -hmm. ε, θεωρώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που έχει να κάνει και με τα περσινά. Τα οποία ναι, μεν συμφωνήσαν οι δύο πλευρέ, αλλά σίγουρα όταν μπαίνει σε μια δικασία να μιλήσει με έναν αθλητή ε, και υπάρχει ένα μεγάλο όφελο από πέρσι, mm -hmm. ε, περιμένει και ο αθλητή μια καλή θέληση, μια καλή πράξη, μια. Ε, κίνηση Κατάλω. όσον αφορά το, το να βρει κάτι. Υπάρχει συμφωνία στα Περσινά, αυτό είναι γεγονό. Mm -hmm. ε, τα οικονομικά δεδομένα του Άρη αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ικανοποιήσουν το αρχικό του Μποχωρίδι. Mm -hmm. Τώρα θα μου πει κάποιο: Εντάξει, κάνει λίγο πίσω Μποχωρίδι, ε, είναι αριανό να παίξει την ομάδα. Δεν είναι Μέχρι, έτσι. Απλά. Νομίζω ότι και η κυβερνήτη του ξέρει ξέρετε αν θα μείνει στον Άρη. Θα μείνει με, ναι, α, με λιγότερα ε, χρήματα που θα, θα έχει στο μυαλό του. Δεν της. είναι τόσο απλό το θέμα γιατί <coughs> ε, ο Μποχορήδη, όπω και ο κάθε αθλητή, παίζει και με ένα κασέ στην αγορά. <coughs> έτσι δηλαδή, δεν μπορεί έτσι. να δει τον Άρη με 30 χιλιάρικα Μποχορήδη και του χρόνου να ζητήσει 250, δεν τα δώσει κανεί. Ναι. <coughs> δεν μπορούμε, δηλαδή. Αυτή είναι η νόμη τη αγορά. Όταν ε, έχει ένα κασέ το οποίο είναι στα 70-80 χιλιάρικα, δεν μπορεί να το πα ούτε 350, ούτε να το πα όμω και 20. <coughs> έτσι, να το πει το άλλο, έλα με 20 χιλιάρικα. Εκτό να μην κάνει καμιά άθλια. Ε, πορεία ε, οπότε και ο Μποχορίδης δεν μπορεί να, να ρίξει πάρα πολύ τα χρήματά του στον Άρη βέβαια θεωρούν ότι το να του δίνουν ρόλο ε, βασικό και ρόλο ηγέτη είναι ένα θέμα ε, σημαντικό για τον Μποχορίδη ε, τι ξέρω νομίζω ότι ίσως και ο Μποχορίδης περιμένει να δει και τις κινήσεις ομάδας τις να δει πως θα κινηθεί ομάδα εντάξει Λίγο πάνω κάτω ξέρει πώ εκείνη η ομάδα. Η ομάδα έχει μπάν, έτσι δεν μπορεί να κάνει πολλά και δεν μπορεί να έχει και πολλού υψηλού στόχου. Έτσι ακούω από πολλού και διαβάζω που λένε ότι ο Άρης θα φανεί καλύτερο. Κανεί δεν ξέρει, παιδιά, πώ θα φανεί ο Άρη τη επόμενη χρονιά. Ότι και υπάρχει μια δε δε θετική. Δεν υπάρχει μέτρο η περσινή ομάδα, ρε φίλε. Γιατί ναι. η περσινή ομάδα ήταν καλά. δεν υπάρχει περσινή ομάδα. Εγώ ναι. δεν βάζω μέτρο σύγκριση γιατί η περσινή ομάδα ήταν τραγική. Ήταν τραγική. Ήταν, τραγική. ήταν μια από τι χειρότερε ομάδε η περσινή που έχουμε δει ποτέ στον Άρη. Χει... Τ... Να μην σου πω και χειρότερη. Έτσι. Δεν μπορώ εγώ να βάλω σαν με το σύγκριση την περσινή ομάδα. Ούτε βάζω κάποιο σύγκριση. Εγώ θέλω να δω αυτήν την ομάδα πώ θα πατεθεί με στο γήπεδο. Δεν μπορώ να πω από τώρα ότι θα είναι κάτι καλύτερο από πέρσι. Σίγουρα θα είναι καλύτερο από πέρσι. Οτιδήποτε θα ήταν καλύτερο από πέρσι. Γιατί η περσινή ομάδα πήγε να ρίξει τον Άρη. Δεν μπορώ να βάλω με γνώμονα. Α, θα είναι καλύτερο από πέρσι ο Άρη. Και τι να το κάνω, παιδί, ευχαριστώ. Οπότε περιμένουμε όλοι να δούμε ποιο θα είναι ο Άρη του παρκέ, έτσι. Είναι καλό, ξανά είπα και χθε, ότι αν έρθει για παράδειγμα και ο Μαγκή με τον Κάιζερ, δύο παίκτες από την ίδια ομάδα, εγώ θεωρώ πάντα ότι είναι καλό αυτό. Το ξανά είπα ότι το έκανε και ο Πρίφτη. Και τουλάχιστον στην καλύτερη χρονιά με τον Βότερ και τον Χάγκεν, του βγήκε. Yeah. Να έχει δύο παίκτες από την ίδια ομάδα που ξέρουν ένα τον άλλον. Mm -hmm. Στην άλλη χρονιά δεν του βγήκε. Τώρα εντάξει, γιατί η, ο Τζένγκεν και ο, ε, ο Μπάγκνερ παίζναν τότε σε μια ομάδα που ήταν ε, χειρότερη από την ομάδα του Λαμέλο. Έτσι, mm. την Τούρκη Τελεκομ. Ναι, εντάξει ναι. τώρα. Μια νίκη έκανε και αυτή πρέπει να κέρδιζε του κα... τίποτα άλλου διαλυμένου. Δηλαδή, εντάξει. Αλλά ε, αυτή η λογική είναι καλή για μένα. Το να έχει δύο παίχτε τέτοιου. Μακάρι να δούμε ένα καλύτερο άρι, ένα πιο αγωνιστή άρι, ένα διαφορετικό άρι. Αλλά κανεί δεν ξέρει πώ θα εμφανιστεί αυτό ο άρι. Έτσι, ούτε και ο Μποχώρηδη νομίζω μπορεί να περιμένει να δει πώ θα είναι ο άρι για να αποφασίζει ότι εντάξει, η χρονιά θα έχει ένα στόχο. Η χρονιά θα έχει κάποιο στόχο να παίξει καλό μπάσκετ, η ομάδα, να κάνει μια καλή παρουσία. Αν μπορέσει να κάνει κάτι στην Ευρώπη, να παίξει λίγο μήλο και τα σχετικά, ναι. Τώρα δικά δηλαδή έτσι που έγινε και το κείμενο που αλλάζουν και, και, παίζουν όλοι από του 16 πλέον, mm -hmm. οι πιθανότητε διάκριση είναι ακόμα λιγότερε. Για μια ομάδα που συνάντησε αυτή τη στιγμή που. Ε, ε ναι, όσο λιγότερα παιχνίδια διάκριση, τόσο περισσότερο. Ναι, δηλαδή να παίξει μέσα στο παλέ τώρα με μια ομάδα. Θα μου πει συνέχεια θα είναι και αρχή χρονιά, εντάξει, μπορεί να μπορούν να γίνουν. Εντάξει, ναι. Ε, αλλά πάλι είναι μεγαλύτερη δυσκολία από πριν. Θεωρείται από πριν μπορεί να ξεκινούσε από νωρί, με Α2, αλλά έφτανε στου 8 μετά. Του μεγάλου δηλαδή του έφυγε στου 8. Mm -hmm. Θα δούμε θα δούμε πώ θα κλείσει το θέμα. Ε, αύριο θεωρούν οι άνθρωποι στον Άρη ότι θα τελειώσει ε, το ζήτημα. Mm -hmm. Νομίζω ότι έχει περάσει χρόνο και ο Άρης δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Είπαμε ότι ο Μποχορήδη η τακτική καταρχήν του μάνατζερ του είναι γνωστή. Έτσι, τραβάει του παίκτε του για να πάρουν καλά συμβόλαια, του τραβάει μέχρι τον. Ε, ε, Σεπτέμβριο, Αύγουστο Ο Άρης δεν μπορεί να περιμένει τότε Ο Άρης πρέπει σε 13 μέρες, 14 Να έχει κλείσει το ρόστερ Και να έχουν σχεδόν ένα, να αρχίζουν να έχουν την παίχτες εδώ Για να ξεκινήσει η προετοιμασία Έτσι γιατί έχει παιχνίδι η Άρης πολύ νωρί για, για, την Ευρώπη Έτσι ε, Αυτά είναι τα δύο θέματα του Άρη που καίνε αυτή τη στιγμή Έτσι διηγητικά οικονομικά Δεν θέλω να αγγίξω κάτι ακόμα. Περιμένουμε. Ε, γιατί ναι, οι κινήσει είναι, είναι καλέ, αλλά εγώ ξαναλέω ότι δεν πρέπει να μένουμε μόνο σε μία μεταγραφή στον Άρη. Έτσι όταν έχει τόσα προβλήματα πρέπει να βλέπουμε λίγο και παραπέρα και να ψάχνουμε να βρούμε παραπέρα τι γίνεται. Έτσι. Mm -hmm. ε, σίγουρα κάποια πράγματα που γίνονται όσον αφορά το αγωνιστικό είναι θετικά. Αλλά και πέρσι ο Άρης δεν είχε φράνκο χωρίς παντού, και έκανε μια ομάδα η οποία με βάση το ρόστερ βλέποντα το έλεγε ότι θα είναι μια καλή ομάδα. Με παίκτε που παίζανε στην Ευρώπη, σε καλέ ευρωπαϊκέ ομάδε και ήταν στον Άρη. Και είδαν που κατέληξε όλη η πορεία. Έτσι οπότε δεν μπορώ να στηρίζω και να πω Α, εντάξει, πήρε ο Άρη τον και τον Κάιζερ. Άρα λύθηκαν τα προβλήματα. Ή βρεθηκαν λύσει. Mm. Εγώ, άμα δεν δω ξαναλέω στοιχεία, δεν μιλήσει κάποιο υπεύθυνα, δεν μπορώ να βγω να πω ότι ε, όλα πάνε καλά. Έτσι. Mm. Και ξαναλέω την άποψή μου, ο κ. θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσει στον κόσμο. Όλο ζητάει υπομονή, ναι εντάξει, υπομονή, αλλά. Ο κόσμο περιμένει. Ο κόσμο, ναι, μεν ψήνεται ότι έφερε τον Γκάιζερ, έφερε τον Μαγκίνο, απ' πρώτα, ωραία. Αλλά δεν είναι το αγωνιστικό, ρε παιδιά. Και πέρσι δεν ήταν το αγωνιστικό μόνο στον Άρη. Δεν ήταν το αγωνιστικό. Που... Εντάξει, ήταν αγωνιστικό γιατί με τη λογική ότι ο Άρη αυτά που τα κομμάτια που έφερε για ανάγκε δεν τα συνδύασε καλά. Ναι, σίγουρα. Αλλά μετά η πορεία και ότι ο Άρη έφερε να παίζει για την παραμονή του, δεν ήταν μόνο το αγωνιστικό. Ήταν το εξαγωνιστικό, ήταν το οικονομικό. Ότι ο Άρη δεν μπορούσε να πάρει παίχτε. Ότι ο Άρη φύγανε όλοι οι παίχτε του καλοί και ήρθαν παίχτε χαμηλότερε αξίε, οι οποίοι βέβαια δώσαν τα πάντα, αλλά ήταν χαμηλότερε αξίε. Έτσι. Ε, το βασικό ήταν αυτό. Το οικονομικό, το διοικητικό. Πέρα από το αγωνιστικό. Έτσι το αγωνιστικό ήταν το λίγο στραβά. Ε, ο στόχο. Αλλά στα άλλα θέματα τι γίνεται. Αυτό δεν πρέπει να ξεχνάει ο κόσμο. Το ότι παίρνει να παίξει το Άρης ή θα κλείσει τον Ποχορίδη. Εντάξει, εμένα δεν μου λέγει κάτι τρομερό, παιδιά. Ούτε ποτέ δεν θα πα να πάρει, ούτε τίποτα. Κοίτα, ξέρει ότι στο κομμάτι του Μποχορίδη είναι και λίγο εκτό από το καθαρά αγωνιστικό, είναι και λίγο επικοινωνιακό το ζήτημα. Έτσι. Δηλαδή, αν καταφέρει να τον κρατήσει, όντω θα είναι κάτι σημαντικό για να το επικοινωνήσει. Να το πω έτσι. Το, το πώ θα πάει αγωνιστικά, εντάξει, άλλη κουβέντα. Αλλά το να καταφέρει να τον, να τον κρατήσει, ε, σίγουρα έχει και επικοινωνιακό αντίκτυπο σε, σε αυτό που θέλει να κάνει για την, για την, επόμενη σεζόν. Έτσι. Τώρα το αγωνιστικό, εντάξει, okay. Εγώ ε, στην περίπτωση του Μαγκή που λέμε επίση, πάλι και αυτό ένα ένας Αμερικανός καλός παίκτη, αλλά και αυτός, φίλε, είναι, είναι ψηλό που τελειώνει η φάση δυνατός κοντά στο καλάθι, καλός rebounder, καλός αμυντικός, ωραία. Αλλά στην επίθεση δεν είναι παίκτη που του πασάρει στην μπάλα, Ποστάρη και Παίζει. Ναι, κοίτα, καλό δηλαδή, παίκτη. Δηλαδή, είναι ναι, καλό παίχτης ναι, και χρήσιμο. Ναι, δεν το συζητάω. Ναι, 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 και είναι, ναι, ναι. είναι πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό κοντά στο καλάθι. Καλό, Rebounder και Blocker, αν θυμάμαι καλά, είναι καλό. Ε, και να τελειώσει καλύπου, λίγο τι φάσει μπορεί ναι, καλά, ναι. ναι, 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 ναι αλλά δεν ναι, είναι. Ναι. Ναι, Όπω και ο Kaiser. Όπω και ο Lucky Jones. Το θέμα είναι ότι ο Αρισμό πίσω από τον Kaiser και τον τον Μακί, που είναι πιθανό να έρθει, ναι. Έτσι, πρέπει να βρει κι άλλον. Ναι. Ναι. Δηλαδή, ο Λάκη Τζόνι δεν μπορεί να παίξει πεντάρι, Έτσι. Τέσσερα χαμηλά σχήματα παίζει. Σε πάλι. πολύ χαμηλά, ναι, εντάξει. Ο Νταλό πρέπει να πάρει παιχτούρι. Και με αριστερά και το κι άλλον. Και η λογική λέει θα πάρει Έλληνα. Και η λογική λέει ότι ίσω να πάει στο Σαρικόπουλο. Έτσι, για να καλύψει κάπω το... την όλη διαδικασία. Γιατί δεν μπορεί να πάρει. Ε, ε, πρέπει να βάλει και άλλο παίκτη μέσα εκεί. Γενικά ο Μαργκί θέλει και βοήθειες, Δεν μπορεί μόνο του. Δεν είναι ο ο οποίος θα κάνει μόνο του το παιχνίδι. Έτσι. Θέλει βοήθεια. Είναι πολύ δυνατό παιδί. Έτσι, βοηθάει, όπω είπε και στα κοσίματα, στα ριμπάουν. Γενικά είναι μια απειλή με στη ρακέτα. Mm -hmm. Αλλά θέλει βοήθεια. Θέλει βοήθεια. Και είναι παίκτη ο οποίο ναι, δεν έχει το. Ε, αυτό το έχει ο, και ο Κάιζερ. Κάιζε, παίζει, παίζει πάνω στο. Παίζει αέρα, παίζει στεφάνι. Παίζει... Αυτό, αυτό. αυτό, το έχει και ο Μαγκή. Δεν έχει το σουτ, δηλαδή να, να, παίξει με πλάτη, να κάνει δεν είναι το μυογός, σουτάκι. Ο ναι, παιδί, ναι, ναι. είναι πάνω κάτω ίδιο στυλ. Απλά ο ένα είναι πιο γρήγορο, έτσι ο άλλο είναι πιο δυνατό. Θέλει ο Άρη δηλαδή, να και από τα 4-5 να πύλει, από μια μέση απόσταση. Έτσι δεν το έχει αυτό. Λογικά αυτό θα κυνηγήσει. Αλλά θα μου πει τώρα με σαρκόπουλο δεν μπορεί να πυλήσει και από τα 4-5 μέτρα. Εκτό αν πηγαίνει το Τζον. Θα δούμε, θα δούμε. Το αγωνιστικό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα το αξιολογήσουμε στη διάρκεια τη ε, χρονιά. Ε, ξαναλέω όμω και πάλι στον Άρη: τα θέματα δεν είναι μόνο ανταγωνιστικά. Δεν μπορεί να πει ότι α, πήρα το, έκλεισε αυτό, γιατί ο κόσμο εύκολα παρασύρεται. Έτσι. Ε, και λε, α πούμε, ότι έκλεισε τον ποχωρίδι, όλα καλά. Ναι, σίγουρα είναι θετικό δείγμα. Δεν αντιλεγω για να μην γινόμαστε αιρετική κατά της αλλά, ε, αλλά μετά τα περσινά που έχουμε βιώσει και παλιότερες καταστάσεις και, και τα περσινά εγώ παιδιά είμαι επιφυλακτικό. Mm -hmm. και να πω και κάτι την ηρεμία του κόσμου δεν τη δίνω σημασία γιατί και πέρσι ο κόσμος ήταν ήρεμος εδώ φωνάζαμε από το μικρόφωνο εδώ ο κόσμος ήταν ήρεμος και μας έλεγε ότι α τι λες την αυτά και είδαμε που καταλήξαμε και το ότι ο κόσμος είναι ήρεμος δεν με φυσικάζει εμένα δεν με φυσικάζει δεν είναι η δουλειά μου δηλαδή να ακούω τον κόσμο και να είναι ήρεμο ο κόσμο. Η δουλειά μου είναι να βλέπω τα γεγονότα. Τα αγωνιστικά γεγονότα και οι αγωνιστικέ εξελίξει είναι θετικότατε. Έτσι, έτσι πώ πάει να κυλήσει η ομάδα και με βάση τα προβλήματα που έχει. Ε, απ' την άλλη όμω, στα υπόλοιπα θέματα ε, είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Και πρέπει να τα παρακολουθούμε όλοι με, ε, να τα παρακολουθούμε και να τα βλέπουμε. Και να μην λέμε ότι θα γίνουν ή. Θα, δεν υπάρχει θα. Πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν. Είναι γεγονό. Έτσι. Μάλιστα. Να δούμε πώ θα εξελιχθεί η υπόθεση του, του Μποχορίδη. Γιατί είπαμε έχει τραβήξει πολύ καιρό. Ε, κάποια στιγμή φαίνεται να είναι πολύ μακριά. Γίνεται μια επαφή. Ε, Αναπτερνώνονται οι ελπίδε και όλα αυτά. Θα πρέπει να, ε, 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 να λέω, ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο θέμα. Να ξεκαθαρίσει άμεσα γιατί. Εντάξει. Εγώ πιστεύω στο επόμενο 23ο mm -hmm. ε, θα τελειώσει το θέμα Μποχορίδη. Είτε θετικά. Ηταν ε, αρνητικά, δεν νομίζω ότι δηλαδή, θα τραβήξει πάρα πολύ. Ειδικά μετά την τελευταία εξέλιξη ε, που είχαμε με την ανακοίνωση αυτή που έβγαλε ο Άρη, την πήρε πίσω. Ε, ε, νομίζω ότι και στον Άρη, δηλαδή, από τη στιγμή που έβγαλε ξεκατα... και αυτή την ανακοίνωση, mm -hmm. δεν μπαίνουν στη λογική. Τώρα σου λέει: Εντάξει, τελείωσε το θέμα. Καταλαβαίνετε, mm -hmm. δεν μπορεί να τραβήξει κιόλα πάρα πολύ. Κι Άρης έχει να πάρει από μια αγορά συγκεκριμένοι παίχτε. Mm -hmm. Δεν θα βγει να ψάξει να βρει σε μια λίστα χιλίων Αμερικανών. Mm -hmm. Θα βρει μια λίστα πέντε Αμερικανών. Πώ έχουν μείνει πια χωρί ομάδε που μπορούν να παίξουν στον Άσο. <coughs> Συγγνώμη. Πέντε <coughs> Αμερικανοί. Αυτοί. Αυτός, αυτούς, αυτούς, μέσα από αυτού θα ψάξει να βρει ο Άρη ε, ε, υλικό. Έτσι. Δεν μπορεί να περιμένει τον Ποχορήδη και τον κάθε Ποχορήδη. όσο Κάλλο παίξει και να είναι με τέλο ή μέσα στα μέσα Αυγούστου. Και άμα τελικά ο Ποχορήδη πει όχι, ο Άρη να βρεθεί ε, χωρί ε, παίκτη. Συγκεκριμένη θέση. Και μετά να τρέχει ο Αγγέλου να μαζέψει, τι να μαζέψει. Όταν ξέρουν όλοι ότι η θέση του Πέιμεν είναι η πιο σημαντική, δε στο μπάσκετ. Ό,τι πεχταράκι ανάγκη, άμα δεν έχει κάποιον να κατεβάσει την μπάλα, τι να το κάνω. Τι να το κάνω, άμα έχει κάποιον να κατεβάσει την μπάλα. Έτσι. Ε, γι' αυτό θεωρώ ότι θα κλείσει το θέμα. Γιατί και ο Άρη το πιέζει να κλείσει το θέμα. Mm -hmm. Δεν μπορεί και ο Άρη να περιμένει και να λέει, εντάξει, δεν θα το κάνουμε. Θα... Δεν, δεν, πρέπει να τελειώσει το θέμα. Έτσι. Και νομίζω ότι πιστεύω ότι στο επόμενο 48 ώρα θα τελειώσει ε, θετικά ή αντικά η υπόθεση Μποχώρηδη. Έτσι. Μάλιστα. Εντάξει. Απλά επειδή σήμερα υπήρχε αυτή η υποθεση ετσι μαλιστα απλα επειδη θέλω να, το ξαναναφέρουμε και να. Ναι, το ναι, το ο, το το δίσσετε, σίγουρα, πέριτε, σίγουρα, ήταν μια εξέλιξη η οποία άλλαξε τα δεδομένα. Έτσι. Δηλαδή τώρα να ε, βλέπει την ανακοίνωση για τον Μποχώρηδη, ότι δηλαδή, ναι, ευχαριστούμε για αυτά και ξαφνικά να σου λένε ότι ξέρει τι, ακύρωσε το. Ακύρωσε την ανακοίνωση. Ε, σημαίνει ότι κάτι, κάτι γίνεται, κάτι έχει αλλάξει mm -hmm. στην όλη υπόθεση. Έτσι. Που μπορεί στο τέλο να μην γίνει. Να μην γίνει, έτσι. έτσι. Μην το παίρνει ο κόσμο, Σονίγκε Καλά, ότι Α, επειδή πήραν την ανακοίνωση πίσω, θα γίνει. Όχι, εγώ δεν λέω ότι θα γίνει 100%. Απλά λέω ότι ε, αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι. Ότι άλλαξε λίγο η πλευρά, ε, κάποια θέματα. Κάποια σκέψη που είχε. Mm -hmm. Μπορεί. Γιατί συνήθω αυτά γίνονται από την πλευρά του Δηλαδή, έτσι πώ πήγε η κατάσταση, αυτό γίνεται από την πλευρά του παίχτη. Δεν μπορεί ο Άρη την ώρα που είχε φασίσει να βγάλει ανακοίνωση ξαφνικά να πει Α, δεν βγάλει γιατί τον πήραμε ξανα τηλέφωνο. Προφανώ και έγινε από την μεριά του παίχτη κάτι. Μπορεί ο παίχτη να ζητήσει λίγε μέρε παραπάνω για να το σκεφτεί. Παίζει και αυτό το σενάριο. Έτσι. Okay. Λοιπόν. Απλά επειδή είναι λίγο, έχει, έχει γίνει λίγο serial το συγκεκριμένο θέμα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα αντιλαμβάνομαι. Έχει ότι, τραβήξει και, πολύ. Ότι γίνει ε... serial και αντιλαμβάνομαι ότι ο ε... κόσμο θέλει κάποια πράγματα λίγο να ξέρει. Και θέλει να κλείσει και το θέμα από χωρίδι. Γιατί ο κόσμο έχει μια ιδιαίτερη αγάπη και σχέση με το αποχωρίδι, λόγω τη σχέση που έχει και ο ίδιο με τον Άρη, mm -hmm. ομολογουμένο. Ε, αλλά το θέμα δεν είναι να κλείσει ο αποχωρίδι με οποιοδήποτε κόστο. Το θέμα είναι να μπορεί η ομάδα να αντέξει την κίνηση αυτή και να είναι με βάση τον προγραμματισμό του προπονητή. Έτσι και ο προπονητή είπαμε δεν μπορεί να περιμένει πάρα πολύ το αποχωρίδι. Πρέπει άμεσα δηλαδή να κλείσει το θέμα από να δει τι θα κάνει ο προπονητή. Καλό ή κακό, δεν γίνεται. Γιατί ξαναλέω, σε περίπτωση που ο Μπογορίδη τελικά αποφασίσει να ε, σταματήσει να, το ενδιαφέρον του Άρη, να σταματήσει τη συζήτηση και να πάει κάπου αλλού, ο Άρη θα μείνει ξεκρέμαστο. Σε περίπτωση που γίνεται ο Άρη δεν μείνει Αν περιμένει μέχρι τι 10-15 Αυγούστου, το Μποχορίδη. Mm -hmm. Γιατί πώ είναι, είναι, Νίκο, οι ιστοί οι, οι Αμερικανοί που έχουν στην αγορά, που πληρούν τα κλειδιά του Άρη, έτσι, που ο Άρης δεν μπορεί να πάρει παίκτη, έχει μπαν. Δεν θα πα να πάρει. Θέλει να πάρει ένα Αμερικανό να σου κάνει κάποια πράγματα. Έτσι. Είναι λίγο δύσκολη περίοδο. Νομίζω ότι και πολύ περιμένω άρε. Έτσι το πάλεψε βέβαια γιατί είναι ομποχωρίδη, αλλά δεν μπορεί να το αφήσει τελείω το αφήσεις τέλειο στο θέμα. Κάποια στιγμή να πα κάποιε αποφάσει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο, στο διάλειμμα και επιστρέφουμε τελευταίο μισάρο να πάμε και στα, στα του ΠΑΟΚ που έχει και αυτό τι διάφορε. Ε, όχι τόσο εξελίξει όσο. Έτσι, διάφορες κινήσεις που, που κάνει από εδώ και πέρα. Ε, πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο, τελευταίο μισάωρο που έχουμε να πούμε κι άλλα. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή, Συνεχίζουμε εδώ μέχρι και τις 10, Basket City. Με τα δικά μα τα, τα μπασκετικά. Ηρακλή σήμερα στο ξεκίνημα. Με αφορμή τη την μεταγραφή που έκανε. Κουβέντα για τον Άρη στην, στην πορεία και τις εξελίξει στο θέμα του... του Μποχωρίβ, το οποίο παραμένει ανοιχτό για τον, για τον Άρη. Πάμε τώρα στα, στα του Πάοκ, στο τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή. Ε, ο Πάοκ, ο έχει συγκεκριμένε κινήσει να κάνει από εδώ και πέρα. Ε, παραμένει πάντα στο προσκήνιο το θέμα του, του Αθηναίου, αλλά το παραμένει στο προσκήνιο ε, δεν, ε, δεν σημαίνει ότι έχει κάποια τρομερή εξέλιξη, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα το συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή, η επαφή που έχει γίνει ανάμεσα στι δύο πλευρέ ήταν μέσα σε ένα καλό κλίμα, αλλά από εκεί και πέρα κάτι περαιτέρω δεν υπάρχει μέχρι τώρα. Ε, δηλαδή υπήρχε μια θετική διάθεση και από τον Πάο και από τον πρώτο Παίχτη για συνεργασία, αλλά μέχρι στιγμή ε, δεν έχει υπάρξει κάτι πιο χειροπιαστό. Όπω έλεγε ο Σταμάτη πριν, επειδή το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε και φαίνεται από τι κινήσει που κάνουν οι ομάδε, η μία κίνηση. Που μπορεί να γίνει ή να μην γίνει, επηρεάζει μια άλλη που μπορεί να γίνει ή να μην γίνει. Οπότε λοιπόν, ο Πάοκ δεδομένη χρονική στιγμή, έχοντα κρατήσει από πέρσι τον, τον κόσ που ήταν πολύ σημαντικό σε αυτό που θέλει να κάνει την επόμενη σεζόν. Και με τι δύο κινήσει που έχει κάνει στην περιφέρεια μέχρι τώρα, οι δύο μεταγραφέ που έχει κάνει που είναι ο Σκίζα και ο Τζόουν, να είναι με άλλου ρόλου πλέον οι κινήσει που θέλει να κάνει έχουν να κάνουν με ρόλου σημαντικού, ρόλου αποφάσεων μέσα στην ομάδα, ρόλου ευθυνών. ευθυνών. Ε, και γενικά ο Πάοκ πάντα την ελληνική αγορά την έχει στο νου του. Δεν το κρύβει. Του αρέσει, θέλει να έχει Έλληνε παίχτε, θέλει να δώσει Έλληνε παίχτε χώρο. Ε, μέσα σε αυτό το, το, πλαίσιο είναι και Αθηναίου. Ωραία. Γενικά ο Θεοδόρου το είχαμε καταλάβει και πέρσι, από ένα σημείο και μετά μέσα σεζόν, ε, θέλει να έχει τουλάχιστον δύο επιθετικούς πόλους. Ο ένας είναι σίγουρα αγκός. Ε, ένας ακόμα θα είναι ο Αμερικανός που είναι να έρθει για την περιφέρεια επίσης, εκεί στο, στο ένα. Ε, αν έχει τον Αθηναίο, ο οποίος Αθηναίο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του, ναι μεν είναι Έλληνας, αλλά δεν είναι ε, τόσο πολύ ρολίστας. Ο, το, παιχνίδι του και ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζει, ο τρόπος με τον οποίο παίζει, ο τρόπος με τον οποίο ή μάλλον τα χαρακτηριστικά που διαθέτει, είναι χαρακτηριστικά παίχτη που παίρνει πρωτοβουλίες. Ε, και έτσι λοιπόν, η περίπτωση του Αθηναίου θα καθορίσει το πώς θα πάει ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Αν καταφέρει να τον κλείσει θα έχει μετά μία κίνηση ακόμα για την περιφέρειά του και ουσιαστικά θα την κλείσει με Αθηναίου, τον βάζουμε ως ερωτηματικό, τον Αμερικανό που είναι να έρθει στον Άσο, τον Κόνιαρη, τον Γκο, τον Ζάρα, τον ε, το Σχίζα ε, και τον Τζαμάλ Τζόουν. Υπάρχει φυσικά και ο Τσόχλο το Ρώστερο, ο οποίο όμω είναι δραματία, οπότε θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα μέχρι να, να μπει με την ομάδα. Θα μπει μετά το Δεκέμβριο με το καλό. Ε, οπότε το κομμάτι τη περιφέρεια το κλείνει. Έτσι. Αν η περίπτωση του Αθηναίου δεν προχωρήσει, ε, ή έχει αρνητική εξέλιξη, τέλο πάντων, ε, θα ψάχνει και Αμερικανό που να έχει πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον των επόμενων ζώνων, και έναν ακόμη παίχτη, ο οποίο ε, θα θα είναι εκεί στο, στο 1-2 και αυτός και θα, θα πρέπει να ταιριάξουν χαρακτηριστικά. Ε, γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι το θέμα του Αθηναίου επηρεάζει διάφορα άλλα ζητήματα. Δεν νομίζω ότι θα αργήσει πολύ να υπάρξει εξέλιξη σε αυτό το, το, κομμάτι γιατί όπως λέγαμε πριν για τον Ρακλή, το λέμε και για τον Άρη, ε, και το ίδιο ισχύει και για τον Πάοκ. Δεν έχει την πολύ να περιμένει και πάρα πολύ. Ε, ο Πάοκ θα μαζευτεί μετά το 15 Αύγουστο για εξετάσει και στι 20 Αυγούστου θα ξεκινήσει προετοιμασία. Ε, ένα κομμάτι που επίση έχει ενδιαφέρον είναι ότι να ξεχνάμε ότι κάπου το Σεπτέμβριο υπάρχουν και παράθυρα τη εθνική ομάδα. Ε, που σημαίνει ότι εκεί θα λείπουν παίχτε για κάμια εβδομάδα. Ο Μαργαρίτη, πιθανότατα. Ο Κόνιαρη, ξέρω αν ο Αν έχει αποκτηθεί Αθηναίου Αθηναίου. Που... Εντάξει, τουλάχιστον ο Μαργαρίτη και ο Κόνιαρη είναι στην εθνική ομάδα σίγουρα σε αυτή τη διαδικασία των παραθύρων. Και ο Αθηναίο επίση ήταν όλη τη χρονιά. Ε, αν είναι στον πάγκο. Οπότε το να σου λείπουν σε εκείνη την εβδομάδα τρει-τέσσερι παίχτε δεν είναι λίγο. Έτσι, μέσα σε διάστημα, ε, μέσα σε κατάσταση προετοιμασία και μάλιστα σε κατάσταση προετοιμασία προ το τέλο εκεί, έτσι. Τον, το Σεπτέμβριο. Είσαι σε φάση φιλικών και δοκιμών ουσιαστικά. Ε, οπότε γενικά θα πρέπει το Ρώστα να είναι στο δυνατόν πιο γεμάτο. Ο Πάο καλή είναι ότι τώρα που μιλάμε έχει 10 παίχτε για την επόμενη σεζόν. Και βάζω και του δύο μικρού μέσα και τον Τσόχλα. Δηλαδή έχει ε, τον Κόνιαρη, έχει τον Γκο, έχει τον Ζάρα, έχει τον, ε, το Σχίζα, έχει τον Τζαμάλ Τζόουν, έχει τον Χρυσικόπουλο, έχει τον Μαργαρίτη, οι δύο μικροί, ο Καρά και ο Καραμανόλη, 9 και ο Τσόχλα 10. Δεν, δεν, έχει παίκτε δεδομένη χρονική στιγμή. Απλά του λείπουν αυτοί οι οποίοι ε, θα έχουν το σημαντικό ρόλο μέσα στην επόμενη σεζόν. Έχει τον Κώστα, έχει τον Μαργαρίτη, ξέρουμε ότι μπορεί να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο, στα παιχνίδια του λείπουν οι άλλοι Αμερικανοί που είναι να έρθουν για αυτή τη δουλειά και στο κομμάτι των, ε, των ψηλών είναι, ό, όχι σκοτάδι απλά είναι λίγο τα περισσότερα είναι, είναι όλα ανοιχτά έχουμε καταλάβει ξέρουμε από τον τι ψηλού θέλει και τι ψηλού του αρέσουν δηλαδή αθλητικά κορνιά ευέλικτα ε, όχι σκιάχτρα μέσα στη ρακέτα αλλά αυτά ξέρετε είναι και το, το τι έχει αγορά. Δηλαδή, επειδή ο Πάοκο όπω έχουμε πει και έχουμε επαναλάβει πολλέ φορέ, ε, βλέπει και κάνει, γιατί δεν είναι η ομάδα που τη αρέσει ένα παίχτη πόσο κάνει, τα πληρώνει και τον παίρνει, ε, δεν μπορεί να αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο. Απλά τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Παθεοδόρου, τα είδαμε και πέρσι. Είναι αθλητικότητα στου ψηλού του. Ε, δυνατότητα, ε, ε, ευελιξία σε άμυνα και επίθεση. Δηλαδή, επειδή παίζει και με έναν τέτοιο τρόπο και με χαμηλά σχήματα πολλέ φορέ, σχήματα τα Λιμπάν που τα λέω εγώ, με, με κοντού να πηγαίνουν στο 4, ένα πολύ ευέλικτο στο 5, οι οποίοι τρέχουν και γυναικάνε τα πάντα στην άμυνα, προφανώ κάτι άλλο θα θέλει και φέτο. Δηλαδή, δύο παίξαν αυτά τα χαρακτηριστικά. Ή τέλο πάντων, έναν σίγουρα και έναν άλλο που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και λίγο πιο πολύ σέντερ. Όπω του προέκυψε πέρσι ο Τζάξον, αν θυμάστε. Πέρσι ξεκινήσει με τον Κλάσεν ο Πάοκ, δεν του έδωσε αυτά που ήθελε. Και από ό,τι είπε και μετά και ο ίδιο είχε ζήτημα και ήθελε να, να φύγει. Μάλιστα, τον κλάσαν σήμερα το ανακοίνωσε η Ludwigsburg. Κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί τη Ludwigsburg, αν θυμάστε από πέρσι που τη συζητούσαμε, είναι μια ομάδα που έχει πολύ ιδιαίτερο στυλ παιχνιδιού. Πολύ, πολύ αμερικάνικο τρόπο παιχνιδιού. Κολεγιακό αμερικάνικο. Με πίεση σε όλο το γήπεδο, άμεσα να το, να το ανοίξει και να τρέξει ε, γρήγορε επιθέσει. Και αυτή η ομάδα σήμερα ανακοίνωσε τον, τον ο οποίο αλήθεια είναι τον Πάοκ. Δεν κατάφερε να, να, δώσει αυτά που ήθελε από ο Παπαθεοδόρου. Αλλά είναι ένα παίκτη που α, πραγματικά είναι, έτσι, παίζει πολύ δυναμικά και νομίζω να ταιριάζει αρκετά εκεί στην, ε, Πρέπει στη να καταφέρει να, εγκλιματιστεί εγκληματιστεί δηλαδή, και, και, να καταλάβει το παιχνίδι, θα, θα έχει να δώσει αρκετά. Ε, Κάπω έχουν τα πράγματα λοιπόν για, τον, το σχεδιασμό του, του Πάοκ. Είναι μπροστά αυτή τη στιγμή το κομμάτι που έχει να κάνει με τον Αθηναίο που θα, θα, ορίσει λίγο το πώ θα πάει. Όπω λέγαμε και για τον Κώσο, ότι αν ο Κώσο απαντούσε θετικά, ο Πάοκ έχει τον καλό, το ακριβό του συμβόλαιο ε, για την επόμενη Αν όχι, θα πρέπει να ψάξει πάλι ένα τέτοιο παίχτη. Να βγει στην αγορά. Γι' αυτό λέμε ότι οι αποφάσει ε, που παίρνουν οι παίχτε, που, που τσεκάρει, που κοιτάει, που μιλάει ο Πάοκ ε, έτσι έχουν. Αντίκτυπο και σε άλλε περιπτώσει μπορεί να, να τσεκάρει. Α πούμε, έχουμε αναφερθεί κατά καιρού για και την περίπτωση του Φίλγκριν, η οποία είναι ξεκάθαρο πλέον ότι δεν μπορεί. Ε, είναι πολύ δύσκολο για τον Πάοκ τώρα που μιλάμε. Ε, φαινόταν ότι θα καταλήξει στην πρίντιζή. Σήμερα βλέπω ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με την Καζιατέμπο. Με την Οπότε, προφανώ και ο συγκεκριμένο παίκτη που πέρσι ήταν στη Βερόνα μαζί με τον Τζαμάλ Τζόουν και ο Πάοκ τον τσέκαρε, του άρεσε πολύ, έψαξε την, την περίπτωσή του. Ε, Κατάλαβε ότι είναι πολύ δύσκολο να, τε, να την προσεγγίσει. Γιατί μιλάμε για παίχτη ο οποίο κινείται στα. τώρα που μιλάμε στα 16 χιλιάρικα. Τον νέο το μήνα, μιλάω για δολάρια, που είναι λεφτά που ο Πάουκ δεν μπορεί να δώσει. Ε, και από τη στιγμή που έχει κάνει κουβέντα με την Πρίντιζη, έχει ψαχθεί μια ιταλική ομάδα τη Λέγκα Μπάσκετ. Και τώρα μπαίνει και τουρκική, η και μάλιστα στο, στο, δημοσίευμα που, που διάβασα πριν, ε, είναι σχεδόν. Ε, δίνεται σχεδόν κλεισμένη η, η υπόθεση του, του Green, οπότε δύσκολα μπορεί να, να ασχοληθεί ο Παου. Βέβαια, αν δεν, δεν, υπάρχει συμφωνία και αν ο Πάουκ συνεχίζει να ψάχνει την πορεία, μπορεί να το ξαναβρει μπροστά του την περίπτωση του, του Green. Αλλά είπαμε, είναι αυτό που, που συζητάμε. Μια περίπτωση μπορεί να ψάχνει, δε δεν σου κάθεται, μπορεί να σου κάτσει πιο μετά. Τσεκάρει κάτι άλλο, μπορεί να σου κάτσει το κάτι άλλο και να αλλάξει το, το δεδομένο. Οπότε κρατάμε το θέμα του Αθηναίου, το οποίο Είπαμε δεν έχουμε ε, ορίζοντα χρονικό, αλλά νομίζω ότι άμεσα θα ξεκαθαρίσει για να ξέρει και πάω πώ θα κινηθεί από, από εδώ και πέρα. Είτε με τον Αθηναίο, είτε, είτε χωρί τον, τον Αθηναίο. Ε, και ανάλογα να ψάξει τα, τα χαρακτηριστικά που, που θέλει. Αύριο υπάρχει κλήρωση του κυπέλου. Έκανε μια μικρή αναφορά ο Σταμάτη πριν. Ε, αύριο το, το μεσημέρι, θυμάμαι καλά, στη 1η πρέπει να είναι. Η κλήρωση του, του κυπέλου. Ε, για την οποία ξαφνικά οι ομάδες ενημερώθηκαν ότι θα μπουν πιο νωρίς και όταν λέω ξαφνικά ενώ ενημερώθηκαν μόλις προχθές η ΕΟΚ πήρε μια απόφαση ότι οι, οι πρώτες ομάδες της Basket League δεν μπαίνουν κατευθείαν στα πρώτα τελικά όπως ήταν μέχρι πέρσι αλλά μπαίνουν στους 16 κάτι που σημαίνει δηλαδή ότι ο Πάοκ θα θα παίξει πιο νωρί παιχνίδι από ό,τι θα είχε σχετικά προγραμματισμένο ε, αυτό που ξέρουμε από τα προηγούμενα χρόνια ήταν ότι εκείνο το match των προημιτελικών του κυπέλου ήταν λίγο πριν την έναρξη της, του πρωταθλήματο, εκείνη την εβδομάδα δηλαδή. Δηλαδή, αν το πρωτάθλημα ξεκινάει η 6, η λογική έλεγε ότι τα προημιτελικά θα ήταν στι 3 Οκτωβρίου, κάπου εκεί. Ε, αλλά κάτι τέτοιο αλλάζει φέτο. Ε, θα πρέπει να, να μπουν πιο νωρί όλε οι ομάδε. Οι 16 θα προκύψουν από του τους 14 στις Α1 και συν δύο ομάδες θα προκύψουν μέσα από τη διαδικασία των, των προηγούμενων παιχνιδιών, έτσι. Που ξεκινάνε, αν θυμάμαι καλά, 16 Σεπτεμβρίου. Ε, το θέμα δεν είναι ότι αλλάχθηκε αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι τρει μέρε πριν την κλήρωση ενημερώθηκαν οι ομάδε από την ΕΟΚ. Και πάλι καλά. Πάλι καλά. Που δεν έγινε ε, την ώρα τη κλήρωση να υπάρξει μια ε, ενημέρωση, ανακοίνωση ότι παιδιά τελικά δεν μπαίνουμε στου 8, μπαίνουμε στου 16. Έτσι. Για του Παπονδέ δεν νομίζω ότι είναι κακό. Να πω την αλήθεια. Ειδικά στην αρχή τη σεζόν όταν ε, οι προπονητές θέλουν παιχνίδια ε, ε, για να βάλουν όσο δυνατόν περισσότερη χημεία στην ομάδα και παιχνίδια στους παίχτες που οι περισσότεροι είναι καινούργοι και ψάχνουν έτσι ρόλους και αυτοματισμούς και όλα αυτά απλά είναι άλλος ένας τρόπος με τον οποίο η ΕΟΚ λειτουργεί που αποφάσισε ότι θα, θα βάλει ένα παιχνίδι παραπάνω στο, στο κύπελο για τις ομάδες της, ε, της Α1 και το ενημέρωσε δύο μέρε πριν την κλήρωση. Τρει. Δεν μπορεί να πει ότι τίποτα από όλα αυτά κάνει, κάνει εντύπωση. Αλλά κάθε φορά που τα βλέπει, δεν γίνεται να μην τα, τα αναφέρει. Λοιπόν, κάπω έτσι έχει κατάσταση και στα, στα το πάω. Και είπαμε ότι η ΆΕΚΑ ανακοίνωσε σήμερα ε... ενδιαφέρουσα περίπτωση παίχτη. Τον ε... Τάιλερ Ρόμπερσον. Μιλάμε για έναν 24χρονο 4πεντάρι, ουσιαστικά κυρίω 4 ο, ο Ρόμπερσον ή έκ, μέχρι τώρα έχει ανακοινώσει τον Γιανόπουλο, έχει ανακοινώσει τον Μάλκολμ Γκρίφιν, που τον είδαμε πέρσι με τον Κολοσσό και συνέχεια πήγε στη Ζενίτ. Ε, τώρα ανακοίνωσε τον το Ρόμπερσον. Ο Ρόμπερσον είναι ένα παίκτη ο οποίο προέρχεται από ένα κολέγιο πάρα πολύ δυνατό, έτσι. Όχι, ο Ρόμπερσον είναι 4, 4 και 3, δεν είναι 4-5. Ε... Και όταν λέω ένα πάρα πολύ καλό κολέγιο όπως το Σύρακιο στο οποίο είναι το, το, πρόγραμμά του είναι από τα πιο γνωστά στα, στα κολέγια της, ε, της Αμερικής. Πέρσι ήταν σε G League με την, ε, ε, και εκεί είχε ε, 10,2 πόντους με 7 rebound, 53,5% στα τρίποντα, 3,3% στα τρίποντα και 72,5% βολές. Καλά νούμερα. Ε, στην ομάδα των, ε, των Clippers νομίζω ήτανε. θεατρική των Clippers. Στο Σύρακιους, στην, στην καριέρα του εκεί, τελείωσε στην τελευταία του χρονιά σε senior season όπως λένε οι Αμερικανοί Τελείωσε με... Κάτσε λίγο, τελευταία χρονιά αυτό, ναι Είχε 5,2 πόντους και 4,8 rebound Δεν κατάφερε να γίνει... Ε... Όχι, ήταν draft, βγήκε στον 15, ψηλά ήτανε, πολύ ψηλά από ό,τι βλέπω Uh, αλλά δεν uh, βρήκε χρόνο στο, στο NBA. Πήγε στη G League και φέτο η ΑΕΚ του δίνει την ευκαιρία να κάνει το, το βήμα πέρα από τον Ατλαντικό και να τον uh, δοκιμάσει. Γενικά το κορμί του έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι 24 χρονών, uh, είναι 2-3. Uh, είπαμε, η ΑΕΚ έχει αλλάξει λίγο τη λογική τη από πέρσι ουσιαστικά. Αν και πέρσι έδωσε κάποια μεγάλα συμβόλαια στον Green, στον, uh, στον Χάρι, uh, κατάφερε να φτάσει πολύ ψηλά με την κατάξη του Champions League και του uh, Κυπέλου Ελλάδο. Φέτο σε μια χρονιά περίεργη για αυτή, γιατί οι περισσότεροι ξέρουν ότι πολύ δύσκολα θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Και στο ποτάθλημα τα έχουμε ξαναπεί και τα έχουμε αναφέρει πολλέ φορέ ότι ε, το ταβάνι είναι συγκεκριμένο. Πώ να πα παραπάνω. Ε, Πάντω και η, η, κίνηση με τον Ιανόπουλο. Η κίνηση με τον Γκρίφιν για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και τώρα αυτή με τον Ρόμπερσον δείχνει λίγο έναν τρόπο στον οποίο κινείται η ΑΕΚ του, του Λούκα Μπάνκι πια. Ε, τον Ρόμπερσον τον αναφέρω γιατί είναι έτσι η τελευταία μεταγραφή που, που ανακοινώθηκε. Του Μπράζελον τα λέγαμε και χθε εδώ με, τον, με το σταμάτη ανακοινώθηκε από τον Ήφεστο. Από τον ο οποίο Ήφεστος αναμένεται να κινηθεί δυναμικά ή τέλο πάντων έχει τη διάθεση. Γιατί δεν εξαρτάται μόνο, μόνο από αυτόν. Τα χρήματα πάντω έχει να τα δώσει και να τα, και να τα ρίξει. Ο προμηθέα, λέγω, έχει συγγύσει. Στι ε, προηγούμενε εβδομάδε είχε βγει για αυτό το θέμα του Λίποβι, δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει ανακοίνωση μέχρι τώρα. Από πλευρά Ουνιξ Καζάν. Γεια, ανέβασε λίγο, Τζόν. Αυτό που μα έρχεται φτέρνισμα όταν είμαστε στον αέρα είναι εντυπωσιακό. Μπορεί. Οι που φτερνίζομαι είναι εκείνο το δύο ώρα που στον αέρα. Δεν ξέρω πώ συμβαίνει κάθε φορά. Το κρατήσαμε. Λοιπόν, κάπω έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν και για τον Πάο και, για την ΑΕΚ που αναφέραμε την, μεταγραφή τελευταία που έκανε. Μείναμε λίγο στα τουρακλή παραπάνω σήμερα και στα, και στα που περιμένει να υπάρξει άμεσα οριστική εξέλιξη με το θέμα Μποχωρίδη που πραγματικά ε, έχουν ε, το θέμα έχει κρατήσει αρκετά αναμένεται άμεσα να, να τελειώσει είτε θετικά είτε οριστικά και ο άλλο να ξέρει αν θα έχει τον Μποχωρίδη την επόμενη σεζόν ή αν ε, θα πρέπει να κινηθεί για, για άλλο παίχτη ε, γενικά είπαμε νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες και όταν θα επιστρέψουμε την τρίτη εδώ στο, στο δύο ώρο μας θα, θα υπάρχουν εξελίξεις ε, είτε ανακοινώσει είτε εξελίξει στο κομμάτι των, των, μεταγραφών, είτε θετικά είτε αρνητικά. Λοιπόν, και κάτι άλλο ήθελα να αναφέρω. Το είχα εδώ πέρα, αλλά το χάσα. Ποιο ήταν αυτό που ήθελα να αναφέρω. Κάτσι. Το είχα εδώ πέρα, κάπου το έχασα. Ναι, ήθελα να αναφέρω και το, και το κομμάτι που έχει να κάνει με τον, με τον Παναφνεύ, και το Σακελαρίου, που είναι πραγματικά ένα περίεργο θέμα τώρα ο Σακελαρίου ένας παίχτης που πέρσι ακούστηκαν τόσα πολλά για αυτόν για την ε, παρουσία του εκεί στον, στον Πανιόνιο για τη σχέση που είχε τέλο πάντων με τον ε, με τον πεθερό του να το πούμε έτσι, τον ε, κύριο Αλευρογιάννη που, έχει τον, ε, που είναι ο χρηματοδότης του, του Πανιονίου βγήκε από χθε ένα θέμα το οποίο φαίνεται ότι είναι οριστικό και έχει να κάνει με την ε, μετακόμιση του Σακελαρίου στον Παναθηναϊκό παρακαλώ Οκ, okay, στον Παναθηναϊκό θα πάει για να έχει ένα ρόλο συμπληρώματο στο ρόστερ, αλλά όπω και να το κάνει, δεν πηγαίνει όπω και όπω το Παναφυνικό. ο οποίο Παναφυνικό επιλέγει, και αυτό είναι κάτι που επίση μου κάνει εντύπωση, επιλέγει να βάλει ας πούμε 15ο στο ρόστερ του τον, τον, τον Σακελαρίου. Και, και, δίνει το Λούτζι σε μια ομάδα πολύ φιλική σε αυτόν, το, το λάβριο. Ο Λούτζι, ο οποίο πέρσι ήταν δανεικό στα Τρίκαλα, ε, φαίνεται ότι θα συνεχίσει στο, στο Λαύριο και μάλιστα α, αύριο, όπως βγαίνει από το ρεπορτάζ, να μην υπάρξουν ανακοινώσεις για αυτό το κομμάτι. Παναθηναϊκός ο οποίος κρατάει σιγή χτίριο για το θέμα του Χαραλαμπόπουλου, δεν είχε ακουστεί κάτι. Για το Λούτζ, η αλήθεια είναι ότι ε, και κάτι. κι άλλο σενάριο είχε παίξει και παίξει. Ξέρω είχε παίξει για τον Ήφαιστο Τον ύφεστο λίμνου. Ε, ο Λούτζ, όπως φαίνεται, θα συνεχίσει στο Λάβριο. Για το Χαραλαμπόπουλου μέχρι στιγμή δεν ακούγεται κάτι. Πριν λίγο καιρό φαινόταν δεδομένο ότι θα καταλήξει στο περιστέρι. Ε, αλλά μέχρι τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι για τον Χαραδαπόπουλο. Κάτι καινούριο για τον Βασίλη Χαραδαπόπουλο που πέρυσι ήταν στον Πάοκ. Να δούμε πού θα συνεχίσει την καρδιά του χρόνου. Να στο Παναφυναϊκό θα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και ειδικά όταν ο Παναφυναϊκό δεν επιλέγει κάποια δικά του παιδιά. Από στο Λούτζι, από στο να έχουν ένα τέτοιο ρόλο όπω αυτό του Σεκελαρίου που είναι να, να, αποκτηθεί. Το αναφέρομαι γιατί μα έκανε λίγο εντύπωση παραπάνω το, το θέμα του Σεκελαρίου. Υπάρχει παιχνίδι ποδοσφαιρικό σε εξέλιξη για το οποίο δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου και επειδή μιλάμε για ελληνική ομάδα είναι το, το δυναμό Μπρέστα το οποίο είναι στο 2-0. Η ελληνική ομάδα χάνει με δύο γκολ από πολύ νωρί από το πρώτο τέταρτο ουσιαστικά του, του αγώνα. Να το αναφέρω και τώρα γύρισε το βλέμμα μου εκεί και είναι στο. στο 2-0 το σκορ, δεύτερο προγραμματικό του Europa League Παίζει και ο Αστέρα σήμερα με την, με Χιμπέρνιαν. Την ε, το αναφέρω γιατί τώρα, έπεσε το μάτι μου εδώ στην, στην τηλεόραση. Λοιπόν, αυτά από εμά. Από το μπασχετικό 2 εδώ του, του Λίμπερο. Θα τα ξαναπούμε την, ε, την, Τρίτη. Λίγο κουτσουρωμένα θα πάει και άλλη εβδομάδα γιατί έχει και, ε, και ποδόσφαιρο με, με, φιλικό του Άρη με το παιχνίδι του Πάουξ στη Βασιλεία την άλλη εβδομάδα. Οπότε θα το πάμε λίγο πάλι κουτσουρωμένα όπω και αυτή. Ε, ακολουθεί Νίκο και Μπαλαντέρ μέχρι και τι Εσεί μένετε εδώ συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Εμεί ξανά τα λέμε στο δύο ρόμο στο Πασχετικό την ερχόμενη Τρίτη. Καλή συνέχεια, ό,τι κάνετε. Καλό σα βράδυ.